Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάμε μέχρι και τις 10. Basket City. Στην μπασκετική ζώνη του Λίμπερο καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Έτσι και σήμερα μεγάλη Τετάρτη και μεγάλη εβδομάδα φυσικά. Εννοείται, εδώ είναι το δίωρο του μπασκετικό. Με ό,τι κινείται στον χώρο της αγαπημένης καλαθόσφαιρας. Έτσι, με τις δικές μας ομάδες εδώ, με ό,τι υπάρχει στο NBA, στην Ευρωλίγκα, στο Basketball Champions League, στο EuroCup, οτιδήποτε κινείται, εκτελείται μπασκετικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα, που υπήρξε φυσικά η συνέντευξη τύπου παρουσίαση, μιας και βόλεψε τώρα η συγκυρία του Βαγγέλη Αγγέλου. Θα μας τα πει πιο μετά ο Σταμάτης όλα όσο έχει να πει ο νέος προπονητής του Άρη, με ένα άνθρωπος που έχει ξαναδουλέψει και φυσικά έχει πληρέστατη εικόνα και εμπειρία από την προηγούμενη παρουσία του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αγωνιστική φυσικά δεν υπάρχει το Σαββατοκύριακο. Παιχνίδι έχει σήμερα πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο μάτς για την ΑΕΚ, που ξεκινάει στις 9.30. Το Στρασμπούργο ΑΕΚ χθες προέκυψε η πρώτη φιναλίστ, να το πω έτσι, του Final Four. Είναι η Μονακό, αναμενόμενα, αλλά όχι εύκολα. Αναμενόμενα, γιατί είχε κερδίσει στην έδρα της Μπάμβιτς το πρώτο παιχνίδι με 5 πόντους. Χθες ζορίστηκε πάρα πολύ. Κάπου ήταν η πρώτη της εντός έδρας ήττα στο Basketball Champions League. Όχι μόνο φέτος, γενικά για τη Μονακό. Έχασε 74-75, αλλά έχοντας διαφορά των 5 πόντων από το πρώτο παιχνίδι, είναι η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το εισιτήριό της για το Final Four. Στις 9 παίζει η Bayreuth με τη Ludwigsburg και εκεί υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Bayreuth, η οποία είχε κερδίσει με 5 πόντους την έτερη γερμανική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι, θα πάει αυτό το συν 5 σήμερα. Στις 9.30 είναι το Τζάμπρο στο Μούρθια Καρσίγιακα. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή, καθώς η Μούρθια στο πρώτο μάτς είχε κερδίσει με 14 πόντους, 65-69 θυμάμαι καλά. Και επίσης 9.30 είναι το Τζάμπολ στο Στρασμπούργο ΑΕΚ. Σήμερα θα προκύψουν και οι άλλες τρεις ομάδες. Και βέβαια την άλλη εβδομάδα, τέλος πάντων γενικά άμεσα, να το πω έτσι, θα μάθουμε πού θα γίνει το Final Four, έτσι. Οι πληροφορίες λένε ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να είναι στο Final Four, θα είναι και η διοργανώτρια. Γιατί με τις ομάδες οι οποίες συνεχίζουν, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει έτσι όλες αυτές τις προϋποθέσεις, ένα μεγάλο γήπεδο, διάθεση προφανώς, και τα χρήματα τα έχουν οι περισσότερες να το κάνουν από τις 4 ομάδες που θα είναι στο Final Four Champions League. Αλλά η ΑΕΚ, και έχοντας και όλα την εικόνα που έχει στο πρώτο μάτς με τη Στρασμπούρ με 12-13.000 κόσμο, φαίνεται να είναι το φοβορεί για να το διοργανώσει. Θα δούμε βέβαια, για να το διοργανώσει πρέπει να περάσει τη Στρασμπούρ. Η ΑΕΚ έχει ένα συν 9 από το πρώτο μάτς. Ένα συν 9 που με βάση την εικόνα του αγώνα ήρθε δίκαια. Στο μεγαλύτερο κομμάτι μάλλον την εικόνα του αγώνα. Και σήμερα έχει πάει στη Γαλλία να το υπερασπιστεί. Δεν είναι εύκολο ούτε για την ΑΕΚ. Η διαφορά είναι λίγο περίεργη. Δεν είναι ούτε μικρή ούτε μεγάλη. Έτσι, δεν είναι ούτε αμελητέα, έτσι, μια νίκη 9 πόντων και το να έχεις ένα πλεονέκτημα, να το πω έτσι, 9 πόντων. Αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλο. Στρασμπούργο είναι μια ομάδα που και καλή χρονιά έχει κάνει μέχρι τώρα και πολλή ποιότητα διαθέτει και στην περιφέρεια της. Γενικά έχει ένα ρόστερ 10-11 παιχτών αρκετά ποιοτικών και μάλιστα παίχτες ειδικά στην περιφέρεια, ο Μπος, το Ράι, το Λόγκαν, και με εμπειρία περισσότερη και με ποιότητα, σκόρερ. Οπότε για την ΑΕΚ σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τη Στρασμπούρ, να μην την αφήσει να βρει ρυθμό και να κρατήσει αυτή τη διαφορά των 9 πόντων. Έχει ξαναπαίξει και η ΑΕΚ φέτος. Έχασε στο τέλος, όπως είχε γίνει, και χάσει το τέλος και στην κανονική διάρκεια από τη Στρασμπούρ. Την νίκησε στον πρώτο προημιτελικό. Έχει αυτό το συν 9. Γενικά η ΑΕΚ φέτος έχει καταφέρει, ακόμα και με την πλάτη στον τοίχο σε πολλά παιχνίδια, ειδικά στην Ευρώπη, να βρίσκει τον τρόπο να πάρει αυτό που θέλει. Μην ξεχνάμε πώς πέρασε από τη φάση των ομίλων στη φάση των 16, που φυσικά χρειάστηκε ικανότητα, χρειάστηκε και τύχη όμως, με εκείνο το τρίποντο του Σάκοτα και την ήττα της Βενέτσια.
Και πώς πέρασε φυσικά και την Ίμπουργκ που ήταν με εκείνο το μεγάλο σου του Πάντερ από τα 8,5 μέτρα που κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά των 10 πόντων που είχαν κερδίσει οι Τσέχοι στην Αθήνα. Τους κέρδισε με 11 και κατάφερε αυτή τη στιγμή να διεκδικεί το Final Four. Και όταν λέω διεκδικεί το Final Four, εννοώ και το να είναι εκεί και να το διοργανώνει η ίδια. Σε 9,5 νίκη το Τζάμπολ. Αυτά είναι έτσι τα παιχνίδια τα σημερινά στο Champions League, το οποίο και αυτό μπαίνει στη τελική του φάση. Στη τελική φάση σιγά σιγά μπαίνει και η Ευρωλίγκα, που θα έχει και play-off σε μια-δύο εβδομάδες. Σε τελική φάση έχει μπει φυσικά και το EuroCup, το οποίο ο πρώτος τελικός της Κουμπάν με την Ταρουσάφακα είναι στις 10 Απριλίου όμως, έχουμε ακόμα δρόμο για εκεί. Θα προκύψει η μία ομάδα η οποία θα είναι στην Ευρωλίγκα. Η Ταρουσάφακα, η οποία είναι και αυτή ένα ενδιαφέρον, έτσι, μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί κατάφερε να αποκλείσει την Bayern, η οποία Bayern, αν δεν κάνω λάθος, φέτος έχει μέχρι στιγμής το πολύ 5 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν από τα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Αποκλείστηκε τον Ρουσάφακα και τελείωσε τον Τζόρτζεβιτς που τον είχε εκεί. Το αναφέρω γιατί κάτι τέτοια συνήθως στην Ελλάδα γίνονται. Θέλω να πω ότι ένας προπονητής, έτσι ας πούμε, κρίνεται από ένα-δυο αποτελέσματα κυρίως στην Ελλάδα. Έγινε και στη Γερμανία. Η Bayern φυσικά έχει ρίξει πολλά λεφτά, εννοείται. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετά ακριβό ρόστερ και στην και στη Γερμανία τα πηγαίνει εξαιρετικά και είναι το μεγάλο φοβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά η Ταρουσάφα κατάφερε να αποκλείσει και αμέσως τη μεθεπόμενη μέρα, τέλος πάντων, έγινε γνωστή η λύση της συνεργασίας ανάμεσα στην Bayern και τον Τζόρτζεβιτς. Έχουμε να πούμε και τα δικά μας φυσικά, έτσι, πέραν του Άρη έχουμε να πούμε και τα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς τώρα είναι μια, έτσι, ευκαιρία για ξεκούραση λίγο οι ομάδες. Υπάρχει η διακοπή του Πάσχα. Μετά την άλλη εβδομάδα επιστρέφουν με διπλή αγωνιστική ουσιαστικά και μεσοβδόμαδα και το Σαββατοκύριακο. Και μετά έχει τη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, να θυμάμαι καλά. Καθώς υπάρχουν τα play-off της Ευρωλίγκα και υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη διακοπή. Νομίζω ότι και ο Άρης αύριο έχει ένα φιλικό με την ομάδα που έπαιξε και πάω χθες, τη Mega Bemax. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, όταν υπάρχουν έτσι διαστήματα μεγάλων διακοπών, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων διαστήματα που οι ομάδες χάνουν τον ρυθμό τους, προσπαθούν όσο μπορούν να κρατήσουν ένα καλό αγωνιστικό ρυθμό. Ναι, η αγωνιστική μετά από αυτή με το Λαύριο, μετά από αυτή που είναι την 22η, αν θυμάμαι καλά, ή 23η, που είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Μετά το Πάσχα είναι το Σαββατοκύριακο 4-5 Μαΐου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει αρκετό διάστημα. Θα δούμε και άλλα φιλικά, νομίζω, και στην επόμενη διακοπή. Αλλά γενικά το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική του ευθεία. Οι ομάδες σιγά σιγά έχουν ξεκαθαρίσει το τι κυνηγάει κάθε μία. Υπάρχουν βέβαια διάφορες οι οποίες διεκδικούν κάτι. Είναι 11 ομάδες που διεκδικούν πράγματα. Κάθε μία το δικό της. Άλλη τρίτη θέση, άλλη τέταρτη θέση, άλλη τη θέση στη τετράδα, άλλη την παρουσία στα play-off. Μια άλλη την παρουσία στα play-off, άλλη την παραμονή. Σε αυτές τις 5 αγωνιστικές θα ξεκαθαρίσουν όλα και ποιοι θα είναι στα play-off και ποιοι θα έχουν πλεονέκτημα έδρας και ποιοι θα μπουν στη τετράδα και φυσικά ποιοι θα είναι αυτοί που είναι πιθανό να ακολουθήσουν τα τρίκαλα στην Α2, γιατί τα τρίκαλα έχουν μείνει πολύ πίσω. Ξέρουμε και πώς θα τελειώσει τη σεζόν, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το πρωτάθλημα μπαίνει σε μια τέτοια κατάσταση μετά την πρώτη διακοπή και ολοκληρώνεται μετά τη δεύτερη που είναι έτσι πιο μεγάλη και εκεί πάλι θα χρειαστεί οι προπονητές να κρατήσουν όσο δυνατόν καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό σε μια διακοπή 2,5-3 εβδομάδων. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση δεδομένη χρονική στιγμή. Ό,τι ήταν να κάνουν οι ομάδες από προσταφαιρέσεις τις έχουν κάνει ουσιαστικά και έτσι θα πορευτούν οι τελευταίες 5 αγωνιστικές που απομένουν. Αγωνιστική είχε και σήμερα η Α2, θα αναφερθούμε και εκεί. Και μάλιστα όχι απλά είχε αγωνιστική, είχε και έκπληξη, να το πω έτσι, γιατί έχασε το Περιστέρι.
Είναι κάτι εντυπωσιακό. Είναι κάτι εντυπωσιακό. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχει σκάσει μύτη στα μάτια μου, Λελίσια, και γίνεται εδώ πέρα πανηγύρι. Λοιπόν, θα δούμε τι έγινε και στην Α2. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα εκεί. Ένα αποτέλεσμα ήταν καλό για τον Ηρακλή αυτό που έγινε με το Περιστέρι. Θα αναφέρουμε τι έγινε και από ποιον έχασε. Πού είναι όμως εγώ, γιατί δεν τα βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα αναφέρουμε σε λίγο. FM και όταν τα μηνύματά σου στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια μέσα από την ομάδα μας στο Facebook Basket City, όλο μαζί μία λέξη. Από εκεί κάνουμε κουβέντα για ό,τι θέλετε μπασκετικό στα μάτια μου. Ρε, τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε Νίκο, καλά. Τι γίνεται, σε βλέπω ανανεωμένο, φίλε, το μαλλί. Είσαι δυνατός. Έχει πολύ ζέστη γενικά. Την έζησες την πόλη σήμερα στα μάτια, έτσι μαθαίνω. Τι? Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Δεν η πόλη την έζησες λίγο σήμερα. Εκμεταλλεύτηκες τον ήλιο της πόλης. Έτσι λίγο, μαθαίνω. Ναι, μετά τη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη, την παρουσίαση του μάλλον. Τώρα να σου πω λίγο κάτι τέτοια μέρα, ρε φίλε, γιατί δεν ήταν για τίποτα άλλο. Ήταν για τίποτα άλλο η μέρα σήμερα. Όχι, να σου πω κάτι. Εντάξει, παιδί μου, εγώ επειδή είμαι και λίγο δύσκολο γενικά. Ναι. Με βοήθησε το γεγονό ότι βγήκα, α πούμε, ήμουν στο παλέ και. Εντάξει, κοντά εκεί έχει πολλά. Ναι, ναι. Να κάνει ναι. λίγο κουσκού. Ναι. Εντάξει, γιατί. Εντάξει, ξεσχημίζει λίγο, θέλουμε τον ήλιο. Στα γήπεδα σε αυτά δεν είναι. Εντάξει, ναι, λίγο να φωτοσυνθέσουμε. Εσύ στα μάτια επίσης έχει λίγο θέμα, ρε φίλε, με τον ήλιο γενικά. Νομίζω ότι λίγο τον αποφεύγεις. Ναι, εγώ τον πιο πολύ σε τη νύχτα, κύριε. Όσοι ξέρουν ότι τον αποφεύγω τον ήλιο, όπως ο βρικόλακας. Μακριά τον ήλιο. Δεν έχω πολλά παθήματα. Έτσι, με εγκάβματα και ξέρω εγώ. Καλύτερα χωρίς ήλιο στα μάτια. Όχι, μακριά. Το μόνο πράγμα που δεν ζηλεύω, αν θέλεις, για την Ελλάδα είναι αυτή η οφάνεια. Ναι, okay. Ας έχει ζέστη, ας έχει και λίγο ήλιο, αλλά όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ, έτσι ειδικά σε παραλίες και τέτοια. Εντάξει, γιατί οι πληροφορίες μου αυτές αυτό ανέφεραν, ότι σήμερα η πόλη σε έζησε το πρωί, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν συνηθίζεται. Έτσι έμαθα. Ευχόμαστε, πρέπει να υπάρχει κάποιο γεγονός όπως σήμερα η παρουσία του Αγγέλου για να εμφανιστούμε νωρίς στην Μάλιστα. πόλη. Ωραία, θα μας τα πεις τι είχε από εκεί, από την παρουσία. Εντάξει, θα ακούσουμε και ένα κομμάτι πολύ ωραία. Των δηλώσεων του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος εντάξει, δεν θέλησε γενικά να πει πάρα πολλά. Έδωσε 2-3 σημεία, αν θέλεις, και δικά του προσωπικά. Και νομίζω ότι και λίγο τώρα η χρονική συγκυρία που είναι στον Άρη είναι και λίγο. Είναι λίγο δύσκολη. Άβολη, λίγο δύσκολη, γιατί. Είναι λίγο δύσκολο τώρα όταν έχει να ασχοληθεί. Ούτε μπορεί ας πούμε, να αναφερθεί σε κάτι για την επόμενη σεζόν, γιατί και εγώ όσο άκουσα, όσο πρόλαβα. Για την επόμενη όσο και να ρωτήθηκε, δεν μπορούσε να απαντήσει, γιατί ούτε ο ίδιος έχει συμφωνήσει για την επόμενη σεζόν. Ναι, ακριβώς αυτό. Ούτε μπορεί να ξέρει. Σε θεωρητικό επίπεδο δεν είναι. Η συμφωνία του είναι μέχρι τέλος χρονιάς. Ναι, έτσι. Ναι. Τώρα, αν θα προχωρήσει και θα ανανεωθεί την επόμενη χρονιά, λογικά θα γίνει αυτό. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Έτσι, από τη στιγμή που ο Άρης κάνει και μια καλή παρουσία στα τελευταία παιχνίδια, θα γίνει. Αλλά ναι, δεν ήθελε να πει πολλά. Εντάξει. Φαινόταν ότι δεν το πολύ ήθελε το σημερινό, αλλά πρέπει να γίνει. Ναι. Δεν μπορεί να ανακοινώνει η προπονητή του Άρης και να μην παρουσιάζεται. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Ναι, δεν διαφωνώ. Έτσι, θα έπρεπε όλοι οι παίκτες, έτσι εγώ με αυτή τη άποψη. Για τις μεγάλες ομάδες, τώρα δεν μιλάμε για τις μικρές, mm-hmm. αλλά όλοι οι παίκτες της μεγάλης ομάδας πρέπει να έχουν μια επίσημη παρουσίαση. Γιατί από αυτό προωθείται η ομάδα. Έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα να τον κάνεις τώρα. Εντάξει, ανακοινώθηκε ο Νίκος Μοσκοβίτης, αλλά στο αεροδρόμιο για μια δήλωση δεν μου λέει τίποτα. Θα χαθεί, θα ψηλά, θα περάσει. Αυτό είναι και θέμα marketing δηλαδή. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο ομάδες μας θα μου πει στην Αθήνα το κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει. Στην Αθήνα δεν έχουν και τέτοια ανάγκη όσο έχουμε εμείς. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ήταν λίγο σφιγμένος, είπε κάποια πράγματα όπως το δικό του κυρίως το κομμάτι σε σχέση με την προηγούμενη θητεία του στον Άρη. Είπε επίσης ότι είχε γίνει μια κουβέντα εκεί στην Χαλκίδα τότε με μέλη της διοίκησης Λάσκαρ, λέει το Μάνο και το Θωμά Νικολό, αλλά δεν υπήρξε κάτι, κάποια πρόταση οτιδήποτε τότε για να έρθει. Mm-hmm. Και εντάξει, ζήτησε στήριξη, αμέλησε κάποια τεχνικά τα οποία. Εντάξει, ξέρεις, καμιά φορά οι προπονητές τα κάνουν αυτό κυρίως για να τριμπλάρουν. Έτσι, το να αναλύουν κάποια τεχνικά πράγματα και να λένε να πετάνε και κάποιους αριθμούς μέσα. Ναι. Εντάξει, είναι και ένας τρόπος αποφυγής ίσως κάποιων ερωτήσεων. Αλλά γενικά, εντάξει, νομίζω ότι βγήκαν κάποιες ειδησούλες γενικότερα. Αλλά
Είπαμε όλα αυτή η ιστορία που, ας πούμε, για παράδειγμα, λέμε για τον Μέανδρο που τον επανέφερε αυτή η ΚΑΕ. Άμα δεις τα σχόλια γενικά στα social media των Αριανών, οι περισσότεροι, ενώ τότε όταν έγινε αυτό το θέμα υπήρχε ένα αναταραχή, πλέον έτσι πως είναι η κατάσταση στην ομάδα αυτή τη στιγμή, περισσότεροι δεν ασχολήθηκαν καν. Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει με το Μέανδρο, παιδιά, εδώ να σώσουμε την ομάδα, τόσα χρέη, τόσα αυτά, ποιος θα πληρώσει τα χρέη, καταλάβες. Δηλαδή έτσι πως είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή, και ενώ η διοίκηση κάνει μια κίνηση η οποία ουσιαστικά είναι σαν να σιγά σιγά ξέρεις αποκόβεται η ΚΑΕ από το Λάσκαρη. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό περνάει στον Τούκου, γιατί έχει τόσα προβλήματα που λες, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει τόσο εμένα ο Μέανδρος, όσο οι προσφυγές, οι εγκυτικοί, το μπαν, ξέρω εγώ το επόμενο παιχνίδι, την Κίμη. Είναι όλη μια δικασία. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Ναι, στην πορεία, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, ακούσουμε κάποιες ατάκες του Βαγγέλη Αγγέλου. Ήταν εκεί ο κύριος Δουλιάμης. Που χάρη στον Παγιουρίου, φυσικά, που και αυτός ερωτήθηκε, αλλά δεν θέλησε να απαντήσει. Μάλλον δεν θέλησε να απαντήσει πιο ξεκάθαρα στην ερώτηση. Γιατί και αυτόν η θέση είναι αρκετά δύσκολη, ομολογουμένως. Εντάξει, θα έπρεπε να μην γίνει καν η ερώτηση, δηλαδή να μην επιτραπεί να γίνει κάποια τέτοια ερώτηση προς τον Χάρη τον Παγιουρίου. Γιατί και αυτός είναι σε μια κατάσταση που ναι, μεν μπήκε μπροστά, αλλά είναι ο άνθρωπος δεν βάζει τα χρήματα. Άλλοι το βοηθάνε οικονομικά. Αυτός που θα διατρέξει κάποια πράγματα. Έχοντας και μια λεπτή θέση, έτσι, γιατί και ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος είναι άνθρωπος που βάζει υπογραφή. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολη θέση του. Έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια παρουσίαση πρέπει να γίνει. Και είναι και παρουσίαση πρέπει να γίνει. Ρε παιδί μου, ο κάθε δημοσιογράφος έχει 5 πράγματα. 50, αν μαζευτούμε 10 δημοσιογράφοι, θα πούμε 10. Τι 10. 50 διαφορετικές ερωτήσεις μπορούμε να βγάλουμε. Σίγουρα, ναι. Έτσι. Οπότε, όταν έρχεται ένα καινούριο πρόσωπο, ποιο και αν είναι αυτό, είναι πολύ διαφορετικό να μπει μια δήλωσή του σε ένα site, στο site της ΚΑΕ, που θα λέει 5 πράγματα, δεν λέω. Ωραία, που θα έχει μια. Θα έχει μια. Αυτό, ένα μπούσουλα, που... αλλά ο κάθε δημοσιογράφος έχει να ρωτήσει. Όχι, να σου πω κάτι σκέψου, ότι σήμερα έτσι δηλαδή. Και οι συνάδελφοι όλοι ενώ κάναμε κάποιες ερωτήσεις. ενώ θα μπορεί να κάνει, εγώ πιστεύω, πολύ περισσότερο. Κάποια στιγμή όταν και ο ίδιος ο προπονητής σου λέει κάποια πράγματα, σου δίνει να καταλάβει ότι ρε φίλε, εγώ τώρα δεν μπορώ να πω πολλά γιατί. Εντάξει, εγώ πρέπει να συμμαζέψω μια ομάδα και το καράβι γενικά έχει μπάζα από παντού. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το ρωτήσεις κάποια πρέπει πράγματα. Πρέπει να σεζόν χωρίς δηλαδή, να γίνει τίποτα άσχημο. Κατάλαβες. Μου θύμισε, για διαφορετικό λόγο βέβαια, μου θύμισε την παρουσίαση του Γιαννά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί ας πούμε τότε θέλαμε να κάνουμε τόσο ερωτήσεις στο Λάσκαρη, αλλά επειδή ήταν ο Γιαννάκης και έγινε παρουσίαση την ίδια μέρα ουσιαστικά με την φημολογούμενη τότε συνέντευξη τύπου του Λάσκαρη, όσοι επιτοπλίσαν οι ερωτήσεις μας, κινηθήκανε προς το Γιάννα, γιατί και ο ίδιος ο Γιαννάκης παρενέβη σε εκείνη την συνέντευξη τύπου και ουσιαστικά ζήτησε από εμάς όλους κάτι τέτοιο. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, πρόλαβα εγώ και ένας ακόμα συνάδελφος να κάνω μια οικονομική ερώτηση και αμέσως παρενέβη ο Γιαννάκης και είπε ότι παιδιά, εντάξει, κατάλαβες. Σήμερα έγινε κάτι παρόμοιο με τη λογική ότι θέλαμε να κάνουμε ερωτήσεις για κάποια πράγματα που σκέφτεται ο Αγγέλου, αλλά μας έβαλε ο ίδιος την ασπίδα, αν θέλεις εισαγωγικά, έτσι δεν είναι ασπίδα, αλλά τα προβλήματα της ομάδας του πέντε τεράστια. Και σου λέει τώρα τι να με ρωτήσει για του χρόνου, τι να με ρωτήσει τώρα για ποιου παίχτε, τι να με ρωτήσει για σκέψει. Σου λέει τώρα εδώ πήρα μια απόφαση για να σώσουμε το καράβι. Έτσι. Εντάξει, θα το δούμε πώ θα προχωρήσει το θέμα, θα δούμε και λίγο το ρεπορτάζ τι γίνεται. Εντάξει, τώρα αυτέ τι μέρε δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Πάντω να πω την αλήθεια ότι ακόμα αιωρείται και νομίζω αυτό θα ξεκαθαρίσει όταν θα γίνει συνέντευξη τύπου τον κ. Γουλέλμο. Αιωρείται ακόμα. Όχι ο Νίκος Λάσκαρης πια, κανείς δεν θεωρεί ότι ο Νίκος Λάσκαρης μπορεί να ενασχοληθεί με την όλη ιστορία. Τζόρτζε Ευσεβίου. Δηλαδή, σε πηγαδάκια γενικά, έτσι με ακούστηκε το όνομα. Ξέρεις ότι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μήπως θα επανέλθει, μήπως. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Να επανέλθει ως μεγαλομέτοχος, ως. Μέτοχος, δεν ξέρω. Ως, δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό που είπα και χθες. Ως αφεντικό. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω, νομίζω ότι αν. Αλλά εγώ βασικά δεν νομίζω ότι υπάρχει και θέμα, έτσι. Για να σου λέω ξεκάθαρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Απλά όσο δεν βγαίνει ο κ. Γουλέλμος να πει κάποια πράγματα, έκανε μεν μια διοίκηση. Ναι, πρέπει να τελειώσει το θέμα των μετοχών. Πρέπει να τελειώσει η κεφαλοποίηση των χρημάτων του Λάσκα. Όσο δεν τελειώνουν αυτά και όσο δεν μπαίνει και την έγκριση τη μεταβίβαση από την Επιτροπή, όλο και κάτι ξαφαίνεται στον αέρα να αιωρείται. Γιατί ο Αριανός τώρα με αυτά που βίωσε από το Λάσκαρη, έτσι. Που πραγματικά αυτή τη στιγμή ο Αριανός, θα το πω εισαγωγικά και ελαφρώς,
την πάτησε χοντρά. Έτσι, γιατί μην ξεχνάτε, εδώ ήμασταν και τα συζητούσα. Μέχρι τον Νοέμβρη υπήρχαν Αριανοί που λέγανε. Βέβαια. Ξέρω εγώ, μην πολεμά τον Νίκο, ο πρόεδρος που άλλαξε τα αποδυτήρια. Έτσι. Βέβαια. Και έκτισε ένα γήπεδο, ας πούμε. Ναι, ναι. Άλλαξε αποδυτήρια, άλλαξε. Δηλαδή, πέντε καρέκλες και έβαλε δύο τηλεοράσεις. Έκανε το πούλμαν, ξέρω εγώ, μέχρι τον Νοέμβρη γινόταν αυτό. Μέχρι τον Νοέμβρη, δηλαδή, υπήρχε κόσμος ο οποίος πίστευε. Κατάλαβες, και μετά ξέρεις όταν ακούς διάφορα και αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά, ξέρεις, βγαίνουν διάφορα πράγματα. Μετά λέει κάποιος κάτι που το έρχεται στο μυαλό και κατευθείαν γίνεται θέμα, ας πούμε. Και φοβάσαι πραγματικά. Και όσο δεν ξεκαθαρίζει, δηλαδή να γίνει μια συνέχιση τύπου, να μιλήσει ο κ. Γουλέλμος, να δεχτεί ερωτήσεις, όπως είπες, πολύ σημαντικό. Άλλο δήλωσε στο site και άλλο να έχει απέναντι σου 10 δημοσιογράφους. Αυτό που έλεγα και στην ένδειξη του Λάσκαρη. Αυτό που έλεγα και τότε για το Λάσκαρη. Άλλο να έχει απέναντί σου ένα-δύο συναδέλφους, όπως είχε γίνει τότε με τον Λάσκαρη και τον Παπακυριάκη, και άλλο να έχει 10 απέναντί σου. Γιατί οι δύο, δεν λέω ότι τα παιδιά δεν κάναν καλά, διότι μια χαρά την κάναν. Οι δύο μπορεί να σκεφτούν 10 ερωτήσεις. Οι 10 μπορεί να σκεφτούν 100. Εγώ σου λέω και 50 ερωτήσεις μπορεί να σκεφτούν. Απλά. Έτσι. Πολύ απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι όταν θα ξεκαθαρίσει, δηλαδή όταν θα συζητήσει, όταν θα κάνει την έξυπνη και ο Γουλέλμος, θα δεχτεί τις ερωτήσεις και θα απαντήσει. Νομίζω και θα ξεχάσουν πολλά, Νίκο. Mm-hmm. Και νομίζω θα ξεχάσουν γενικά όταν τελειώσει η μεταβίβαση, νομίζω και στο διοικητικό κομμάτι, δηλαδή πλευρά Ζουλιά με Καπάζογλου, όλα αυτά θα ξεχάσουν και μεταξύ τους τα πράγματα. Γιατί τώρα ξέρεις, βάζουν, δίνουν κάποια λεφτά και περιμένουν. Ναι. Αυτό, δεν κάνουν κάτι άλλο, περιμένουν, έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό, θα ακούσουμε λίγο και κάποια πόσα. Είπε ο προπονητής του Άρη, ο Γκλιν Παντελίδης είναι μαζί μας. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου και πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός. Όλα αυτά στην Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα, 23-10-938-875. Μαζί μας φυσικά και ο Δόξας, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά, σε βότανα, σε τσάι, σε χαμομήλι. Όλα αυτά είναι στο Δόξα, Ολυμπίου Διαμαντή 21-23-15-50-6-46 και στο doxapavlaspices.gr, doxapavlaspices.gr, για να κάνεις τις παραγγελίες από εκεί. Και George Maskas, το hair salon του Γιώργου Μάσκα, στο κέντρο της πόλης, στη Γεωργίου Σταύρου, στη Γεωργίου Σταύρου 5, για να φτιάξει το μαλλί σας όπως θέλετε εσείς και με τις προτάσεις του Γιώργου Μάσκα και της ομάδας του. 23-10-282-700, Facebook και Instagram, George Maskas Hair Salon. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, Basket City, πάμε μέχρι και τις 10, στα Μάτς Μουρέλης, Νίκος Μισχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, στον πασχετικό δίωρο του Λίμπερο 107,4. Σε λίγο θα ακούσουμε ένα κομμάτι, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συνέντευξης τύπου σήμερα, της παρουσίασης του Βαγγέλη Αγγέλου νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έβλεπα πριν ότι το Λαύριο έχει αλλαγές ή μάλλον κινείται για να κάνει αλλαγές, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι, αλλά αναμένεται να τελειώσει η συνεργασία και με τον Doron Lamp και με τον DJ Johnson. Το Λαύριο, το οποίο φυσικά ό,τι έχει κάνει φέτος είναι χάρη στους Αμερικανούς τους, έτσι, με το. Δεν είναι απλά ότι κάνει δύο αλλαγές στο τέλος της σεζόν. Ο Λαμπ, μάλιστα, παρότι είχε ένα τραυματισμό στην αρχή, δεν είναι ένας απλός παίχτης. Παίχτης με τριψήφιο αριθμό συμβολέου. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω με τον Λαμπ είναι ότι το θέμα ήταν προσωπικό. Okay, και λύνεται στην εργασία μαζί του. Ο DJ Johnson έχει τραυματιστεί και χάνει τη χρονιά. Έχει προκύψει ήδη και ένα όνομα για τον αντικαταστάτη του Λαμπ σε πρώτη φάση. Του Νιγηριανού Ίκε Νουάμου, 25 χρονών, 1,96 παίκτης, ο οποίος ήταν στην προπαρασκευαστική λίγα του NBA, στην G League, όλα τα δύο προηγούμενα χρόνια μάλλον, ήταν στους, κάτσε να πω την ομάδα γιατί την έχασα, είναι παίκτης ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Αμερική, έτσι, δηλαδή είναι μπασκετικά αναθρεμμένος στην Αμερική ο Νουάμου. Έχει παίξει 47 παιχνίδια φέτος στην G League με καλά νούμερα, 14,6 πόντους μεσοόρο, 2,3 assist, 3,3 rebound φέτος, και συνολικά στην G League βάζει σχεδόν 12 πόντους, 11,8. Είναι για αυτός παίκτης
Όσο πρόλαβα να δω λίγο έτσι μια-δυο φάσεις από βίντεο που ταιριάζει σε αυτούς που έχει το Λαύριο. Δηλαδή, Αμερικανοί με ενέργεια, έτσι, πολύ αθλητικοί. Έτσι είναι και ο συγκεκριμένος, Νιγηριανός μεν, αλλά Αμερικανοθρεμένος. Να δούμε, εφόσον προκύψει και εδώ αλλαγή στο Λαύριο, να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι και του DJ Johnson, που και αυτός τραυματίστηκε και αναμένεται να αλλαχθεί στη τελική φάση της σεζόν. Το Λαύριο που έχει ξεκινήσει με 7, αν θυμάστε καλά. Μας τα εξηγούσε εδώ και ο κύριος Σερέλης νωρίτερα μέσα στη σεζόν που κάναμε μια κουβέντα. Οι 7 προέκυψαν όμως. Προέκυψαν γιατί είχαν βγει οι περισσότεροι. Ο ένας είχε συμβόλαιο ο Gray μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου και κάπου εκεί τελείωσε η συνεργασία μαζί του. Τώρα προέκυψαν και αυτές οι δύο αλλαγές. Προκύπτουν μάλλον του Λαμ με τον Τζόνσον. Την άποψή μας την έχουμε μεταφέρει αρκετές φορές ότι οι αλλαγές πάντα δημιουργούν ζητήματα στις ομάδες. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, γιατί δεν πατάς ποτέ ένα κουμπί και αλλάζεις παίχτες. Τώρα το Λαύριο προφανώς θα κάνει τώρα την αλλαγή, θα παίξει τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά του, αν θυμάμαι καλά είναι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και μετά θα έχει χρόνο και στην άλλη διακοπή να βάλει όσο δυνατόν περισσότερους παίχτες μέσα στην ομάδα και να είναι στη τελική ευθεία και στα play-off έτοιμοι. Για πες, θάμε, έχουμε ναι, βρήκαμε ένα κομμάτι πολύ ωραία από τη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Αγγέλου, την παρουσίαση μάλλον, συγγνώμη να πω καλύτερα, του Βαγγέλη Αγγέλου. Πάμε άμα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του, έτσι και να σχολιάσουμε μετά και να δούμε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Βαγγέλη Αγγέλου. Καταρχήν μια ερώτηση, αν σε πλησιάσανε επιμερών Λάσκαρη η τότε διοίκηση και σου ζήτησε να αφήσει. Και το δεύτερο, τι ήταν αυτό που σου είπαν η συγκεκριμένη διοίκηση, οι άνθρωποι που είναι τώρα, και σε έπεισαν να δεις αν είναι δύσκολη κατάσταση με όλα. Όχι, δεν με πλησιάσα, δεν έγινε καμία συζήτηση για να έρθω. Έγινε, όταν η ομάδα έρθει στην Αλκίδα, έγινε ένα, πήγαμε ένα καφέ με δύο ανθρώπους και συζητήσαμε. Ποτέ δεν έγινε συζήτηση με αναλάβω το μάτι, ποτέ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και ποτέ δεν θα έκανα εγώ συζήτηση για τέτοιο θέμα. Υπήρχε ο προβληματισμός, ακούγαμε όλοι τις δύσκολες μέσα που έκαναν οι Άρης και σαφώς οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τις προηγούμενες μέρες αυτά τα υποχρεώσεις της ομάδος πέρασαν μια δοκιμασία και όπως ξέρετε, μια δοκιμασία έχει θετικό ή αρνητικό πρόσωπο κόσμο στο αποτέλεσμα, αλλά δεν πρέπει να αδικεί η προσπάθεια που έγινε πριν, που ήταν νομίζω μεγάλη από όλες τις πλευρές του συλλόγου. Όσον αφορά πώς μου πλησίασαν, τι μου είπαν τώρα, ήμουν στην Κωνσταντινούπολη για κάποια υποχρέωση. Δέχτηκα ένα τηλέφωνο στην αρχή από ένα φίλο και μετά από την ομάδα αυτών των ανθρώπων, προσπάθησαν να μου εξηγήσουν το τι χρειάζονται και με τη δική μου την αντίληψη είπα το ναι, στηριζόμενο σε κάποια προσωπική υποχρέωση και σε μια πρόκληση που προσωπικά σαν άνθρωπος μου αρέσει να λαμβάνω και δέχτηκα και έτσι ξεκίνησα. Κύριος Γκάνης, μετά κύριος Φεράνης. Πώς έχει γίνει η παράδοση όταν ο Άρης είναι σαν δύσκολο να επιστρατεύσει εσύ να κάνει εσένα να βοηθήσει. Ωστόσο όμως τώρα είναι λίγο, δεν ξέρω αν σε απόλυτο γεγονός ότι υπάρχουν στενά χρόνια κατηγορία και ότι καλείσαι να δουλέψεις με μια ομάδα την οποία μπορεί και να μην την ήξερες καλά-καλά. Με παίκτες ξένες, τους οποίους δεν ξέρω αν είχες εικόνα για αυτούς. Ναι. Καταρχάς στις ομάδες όλες όταν αλλάζει είναι δεδομένο ότι η αλλαγή του προπονητή μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν συμβαίνει μόνο εμένα, έχει συμβεί πολλές φορές και σε όλες τις ομάδες, μόνο συμβαίνει κατά κόρο. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχω να πω είναι ότι νιώ καλά γιατί δεν έχω αναλάβει εγώ κάτι ατομικά. Είναι μια συνεργασία ανθρώπων και πιστέψτε με ότι για να πετύχει ο Άρης στόχο του, το κομμάτι του προπονητή και των παιχτών είναι το ένα μας. Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες που γίνονται. Ποιες προσπάθειες? Να καταλάβουν οι παίκτες ή οι προπονητές ότι
εκπροσωπούν κάποιους ανθρώπους που μπορούν να ψηφίσουν. Αυτή λοιπόν τη, την τραχυπρόθεσμη στήριξη προσπαθούμε να τη δώσουμε στους παίκτες, ούτε την αντιλαμβάνουμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που παλεύουν για το σύλλογο. Και όσο εγώ λέω υπάρχει μια αρχή να φοβάσαι λιγότερο από αυτό που φοβούνται οι άλλοι. Αυτή τη στιγμή εμείς θα αποδείξουμε στους παίκτες ότι ο πιθανό προβληματισμός τους δεν αρχίζει εμάς. Είμαστε αποφασισμένοι και να προσπαθήσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι και να δεχτούμε οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα ή κριτική με μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι θα δεχτούν αυτοί. Αυτή τη μάχη για να μπορέσει κάποιος να μην έχει βάλει πέρσι, να μην έχει σχολικό αυτό. Μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μιλήσα για στοργή στην ψυχή των παικτών. Βρήκατε τραυματισμένες ψυχές των παικτών. Και γιατί και κάτι ακόμη. Έχετε μιλήσει με την διοίκηση για την επόμενη χρονιά. Ναι, αρχίσω από το τελευταίο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάποιο όνειρα για την επόμενη χρονιά. Όποιο πραγματικά ξέρει τα προβλήματα του λόγου, πρέπει να κάνει το σταυρό του και να προχωράει μέρα-μέρα. Το αν κάνει σκέψεις ή όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πράξη. Σαν λίγο, μπορώ να σας πω κάτι, ότι αν κάνεις το λάθος να σκεφτείς το αύριο, δεν θα συγκεντρωθείς στο σήμερα. Όσον αφορά τι κατάλαβα και μίλησα για την ψυχή των παιχτών, το ψυχοπνευματικό κομμάτι των παιχτών είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκφραστεί. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς, ο καθένας από εσάς και ο καθένας από όλους μας περνάμε πολλά προβλήματα και μέσα από τη δουλειά μας πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να αντέχουμε αυτά τα προβλήματα. Οι παίκτες έρχονται από μία πορεία που ήταν κοντινή, όχι μόνο για τους ίδιους, και αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να καταλάβουν ότι ζητώντας τους να κάνουν μία έξτρα προσπάθεια, θα κάνουμε και εμείς μία έξτρα προσπάθεια ατομικά με τον καθένα να τον σεβαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε σχέση με αυτά που αντιλαμβάνεται για την ομάδα. Και αυτά που ακούω πέρα με την ημέρα, πιστεύετε ότι χρειάζεται αυτό, όσο το περισσότερο. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος γενικά έτσι μίλησε περίπου κανένα 20 λεπτά μαζί με τις ερωτήσεις. Χαιρέτησε όλους τους δημοσιογράφους φυσικά, έτσι, γιατί είχαμε μια πρώτη γνωριμία, έχει με όλους, έτσι, νέους και παλιούς. Είπαμε παρόν ότι ήταν ο κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, ο κύριος Ζουλιάμες ουσιαστικά εκ μέρους διοίκησης, ο κύριος Μουσιάδης επίσης μέλος διοίκησης. Εντάξει, αυτό που βγαίνει από όλες τις δηλώσεις νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι ο ίδιος είπε σε κάποια φάση ότι νιώθει υποχρεωμένος στον Άρη για την ευκαιρία που του έδωσε ως πρώτος προπονητής στην προηγούμενη θητεία του, κάτι το οποίο, όπως είπε, το κατάλαβε αφού είχε δεχτεί την πρόταση που του είχε γίνει από τον κύριο Γουλιέλμο. Κατάλαβε ότι είναι υποχρεωμένος στον Άρη για όταν του είχε προσφέρει και ότι έπρεπε να είναι εδώ. Ζήτησε τη στήριξη του κόσμου. Είπε ότι η ομάδα εντάξει έχει προβλήματα τα οποία ίσως να μην είναι και αγωνιστικά, εννοώντας φυσικά ότι υπάρχει θέμα ψυχολογίας, θέμα εμπιστοσύνης στις δυνατότητες των παικτών, έτσι πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψει. Όπως είπαμε για την επόμενη χρονιά, είπε ότι δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Το μόνο που σκέφτεται είναι το παιχνίδι με την Κίμη. Έτσι, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του και δεν έγινε κάποια συζήτηση για την επόμενη χρονιά. Το είπε αυτό. Επίσης, νομίζω ότι αν γίνει θα έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα τώρα σε αυτό το διάστημα. Σίγουρα. Και επίσης ανέφερε αυτό που ανέφερε, ότι αυτός θα δώσει το δικό του αγώνα μέσα στο παρκέ. Έτσι η ομάδα των ανθρώπων που είναι στο διοικητικό κομμάτι δίνει το δικό της αγώνα για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα. Επίσης στάθηκε στο γεγονός ότι πλέον η διοίκηση, οι παίκτες νιώθουν πιο κοντά τη διοίκηση και αυτό κάνει καλό στην ψυχολογία τους. Έτσι να μην είναι αποκομμένοι, να μην είναι. Να νιώθουν μόνοι τους μέσα στα προβλήματα αυτά. Αυτό που στην πρώτη ερώτηση που έγινε, που είπε ότι είχε πάει για ένα καφέ απλά με κάποια μέλη της διοίκησης, ότι δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση τότε για το θέμα αυτό, και ότι βρέθηκε στον Κωνσταντινούπολη, τον πήραν τηλέφωνο, του εξήγησαν την κατάσταση και αυτός είπε αμέσως δέχομαι. Έτσι δεν χρειάστηκε πάρα πολλά.
Γενικά έδειξε να ξέρει φυσικά που είναι. Έτσι. Ότι είναι σαν έναν Άρη στον πάγκο του που έχει ξαναδουλέψει. Αλλά σε τελείως διαφορετικές συνθήκες με τη λογική ότι τότε ο Άρης, παρά ότι είχε πάλι μπαν, παρότι ήταν σε μια μεταβατική χρονιά, δεν κινδύνευσε. Μάλιστα είχε παίξει τον τελικό του κυπέλου. Έτσι σε σχέση με τώρα, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος την πίεση που μπορεί να υπάρχει. Το θετικό βέβαια είναι στην όλη ιστορία, γιατί η συνέντευξη τύπου έγινε ουσιαστικά μετά από δύο παιχνίδια, ότι έχει την νίκη με τον Προμηθέα και κάπως χαλάρωσε. Έτσι κάπως ηρέμησε λίγο και αυτός, και η ομάδα και ο κόσμος, και αυτή η νίκη. Αν δούμε και το πρόγραμμα, μπορεί, δηλαδή για την επόμενη αγωνιστική, αν ο Κόρυβος χάσει και ο Άρης κερδίσει, μετά σου παίζει με τα Τρίκαλα, τα οποία δεν ξέρω αν θα κατέβουν κιόλας. Έτσι δηλαδή μπορεί για την επόμενη αγωνιστική ο Άρης να πούμε ότι η παραμονή έχει επιτευχθεί. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή να κινδυνεύσει, και ότι ίσως να κοιτάξει τα play-off, ίσως να κοιτάξει να μπει στα play-off, έτσι στο 7-8. Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι στόχος αυτός τώρα αγωνιστικός, αλλά εντάξει. Δεν μπορείς να τα παρατήσεις κιόλας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Στάθηκε και πάλι στις εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν θέμα στην προετοιμασία εξωγενής. Όταν λέω τραυματισμούς, όπως του Μπέλ για παράδειγμα, έτσι, ο οποίος είναι αφίβολο παρά την διακοπή, αν θα προλάβει την Κίμη. Και ο ίδιος ο Αγγέλου είπε στην διάρκεια της συνέντευξης της παρουσίασης ότι είναι και το ρόστερ τέτοιο. Και δεν, δηλαδή, έκανε παράδειγμα ότι για την προπόνηση, ας πούμε, έρχεται ένας νεαρός ο Λαζάρου. Έτσι, ότι έχει θέμα και σε αυτό. Και θέλει όσο μπορεί να απομονώσει, να περιορίσει πιθανότητες ενός τραυματισμού και στην προετοιμασία και στο φιλικό αύριο το πρωί. Να πούμε ότι έχει φιλικό στις 12 η ώρα με αυτή την Μέγα που έπαιξε και ο ΠΑΟΚ. Μέγα Μπέμαξ. Μέγα Μπέμαξ, ναι, στις 12 η ώρα το και το πρωί και κλεισμένο των θυρών. Έτσι είναι το παιχνίδι. Θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά και στο Λαμπαουτάρης, αλλά δεν θα επιτραπεί να πάμε οι δημοσιογράφοι να δούμε την ομάδα, σε αντίθεση με ό,τι έγινε προχθές στον ΠΑΟΚ που έκανε και 20 λεπτά μετάδοση, που λέω λόγος. Ναι. Επίσης να πούμε όσον αφορά το ρεπορτάζ, είπαμε για τον Μέανδρο, η ΚΑΕ έβγαλε ανακοίνωση σήμερα όπου επιστρέφει ο Μέανδρος, και τον οποίο το χαρακτηρίζει ιστορικό λάθος η ΚΑΕ Άρης. Έτσι, νομίζω ότι σιγά σιγά η νέα διοίκηση προσπαθεί να απομυθοποιήσει. Θέλεις λίγο να με βοηθήσεις σε αυτό, γιατί το έχω χάσει. Θυμάμαι μια φασαρία που γινόταν γιατί είχε φύγει. Είναι ο Μέανδρος πίσω από το σήμα του Άρη. Μάλιστα. Έτσι, αυτός είχε φύγει. Ναι. Ήταν μόνο ο Θεός, ας πούμε, Άρης. Έτσι, από απόφαση, ναι, Λάσκαρη. Από απόφαση Λάσκαρη. Ουσιαστικά ήταν μια κίνηση Λάσκαρη να παρουσιάσει ένα νέο σήμα της ΚΑΕ. Ναι. Το οποίο να το διαχειρίζεται αυτός. Μάλιστα. Γιατί αυτό με το Μέανδρο. Τώρα κατάλαβα. Ανοίξει τον ερασιτέχνη. Ωραία. Ωραία. Δηλαδή, τώρα κατάλαβα. Κατάλαβες. Και αυτό θέλησε με αυτή την κίνηση, η οποία τότε χαρακτηρίστηκε. Εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα. Ξέρω εγώ. Φινικιστική. Ότι γι' αυτό το σήμα, ας πούμε, παραπέμπει σε άλλα πράγματα και τέτοια. Έτσι. Που εντάξει, τώρα για να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί ο ίδιος ο Λάσκαρης το έχει πει κιόλας. Και ποιος μου λέει, εμένα δεν ήταν εντολή της εντολόγου να φύγει ο Μέανδρος, που είναι αρχαιολογικό σύμβολο, έτσι. Μπορεί. Και ουσιαστικά εγώ θα πω ότι δεν ήταν ούτε αυτό, εντάξει, τώρα κάνουμε λίγο στο χαβάλε, ότι ήταν μια κίνηση καθαρά marketing του Λάσκαρη, ώστε να βγάλει ένα δικό του σήμα, αν θέλει, εισαγωγικά. Δικό του εννοώ, δηλαδή να το έχει κατοχυρώσει ο ίδιος και να μπορέσει να το διαχειριστεί χωρίς να χρειάζεται να δώσει χρήματα ίσως σε κάποιον στον ερασιτέχνη ή οτιδήποτε, έτσι. Mm-hmm. Και το είχε βγάλει τότε το Μέανδρο. Υπήρχαν αντιδράσεις και τότε από πολύ κόσμο, αλλά οι περισσότεροι αυτό που λέγανε τότε είναι, εντάξει, ο Λάσκαρης είναι ο Μεγιστάνας, ξέρει τι θα κάνει, ξέρω εγώ, και μπορού μπορού. Αυτά τα γνωστά, τα κλασικά. Που όταν δεν θέλουμε να δούμε την κατάσταση ότι αυτό που γίνεται είναι ιστορικό λάθος, όπως το χαρακτηρίζεται εδώ η νέα διοίκηση, γιατί δεν μπορείς να αλλοιώνεις το σήμα μιας ομάδας. Έτσι, δεν μπορείς να τα αλλοιώνεις. Mm-hmm. Γιατί πρόκειται για αλλοιώση. Ναι, όντως. Έτσι. Τότε αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την κίνηση λέγανε ότι ξέρω ο μεγαλομέτωπος, ο παιδητής, αυτός ξέρει, θα δώσει, ξέρω εγώ, αυτό, θα δώσει εκείνο, θα δώσει το ένα, θα δώσει το άλλο. Όπως είδαμε, δεν έδωσε τίποτα, φυσικά. Και η νέα διοίκηση ουσιαστικά με αυτή την κίνηση τι κάνει, φαίνει τον Μέανδρο πίσω και ουσιαστικά αρχίζει να βγάζει ένα-ένα, ας πούμε, τα λάθη, τα χοντρά λάθη του Λάσκαρη. Έτσι, ότι ακόμα και αυτό που για κάποιους είναι μικρό, για κάποιους είναι μεγάλο όμως, δεν θα πέρασε απαρατήρητο. Όπως είπα και πριν, στα social media, για τη δράση που έλαβα εγώ από τον κόσμο, είναι ότι αυτό που τον κόσμο τον καίει αυτή τη στιγμή
είναι τι θα γίνει με τα χρέη. Έτσι. Αυτό το καίει τον κόσμο. Εντάξει, διορθώθηκε το θέμα του Μέανδρου. Ήταν τεράστιο λάθος του Λάσκαρη. Το θέμα είναι. Εντάξει, τώρα θα κάνω μια παύση. Α, το ακύρωσε. Ψαλιδάκι έβαλε και ο εδώ πέρα στο Μίλαν Ιντερ. Αλλά όχι σαν το χθεσινό. Καλά το χθεσινό, εντάξει. Αλλά θα το είναι offside. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν για τον Μέανδρο ότι ουσιαστικά αυτή η νέα διοίκηση προσπαθεί να διορθώσει κάποια λάθη που έκανε ο Λάσκαρης και ήταν πολύ χοντρά. Έτσι. Το ότι πέρασε τότε στον Ντούκου, πέρασε για άλλους λόγους, δεν είναι τη παρούση, να του αναλύσουμε. Έτσι, ο κόσμος να καταλάβει τι εννοώ, ή λίγο ψαγμένοι, να καταλάβουν τι εννοώ, το πώς το πέρασε ο Λάσκαρης εκείνο το θέμα τότε. Και ξαναφέρνει τον Μέανδρο. Έτσι, για να μπει και να κλείσει αυτό το θέμα του σήματος. Το οποίο δεν είναι ότι έκυγε για τον κόσμο, αλλά είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Έτσι. Αλλά ουσιαστικά εμένα αυτό τι μου δείχνει, Νίκο, μου δείχνει ότι αυτή η διοίκηση αρχίζει σιγά σιγά να λαμβάνει, να παίρνει αποφάσεις μέσα στην ΚΑΕ Άρη, στις οποίες ο Λάσκαρης δεν έχει λόγο. Κάτι που σημαίνει ότι σιγά σιγά ότι ισχύει αυτή η συμφωνία ότι πλέον κουμάντο κάνει ο Γουλιέλμος και ο Λάσκαρης είναι στην απέξω και απλά περιμένει να τελειώσει κεφαλοποίηση και να φύγει. Έτσι, αυτό μου δείχνει εμένα σιγά σιγά. Και με τη διοίκηση και με αυτό. Θα μου πεις, περίμενε στο Μάνδρο και τη διοίκηση. Έτσι. Η κεφαλοποίηση, η οποία να πούμε προχωράει. Έτσι, χρειάζονται κάποια κινήσεις να γίνουν και γραφειοκρατικές και νομικές για να προχωρήσει. Και μετά, βέβαια, θα συμπληρωθεί ο φάκελος για να πάει ο κ. Γουλιέλμος να τον καταθέσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις μετοχές, για τη μεταβίβαση των μετοχών. Έτσι. Αυτό δεν ξέρω τώρα πώς θα κρατήσει. Οι άνθρωποι στον ΑΕΒ, στιγμή αυτοί που είναι η διοίκηση, αυτοί που θέλουν να λύσουν κάποια προβλήματα μέχρι το τέλος της χρονιάς και μετά βλέπουν. Αλλά παράλληλα προχωράει και αυτό. Τώρα τον μπαν το έχουν αφήσει τελείως. Έτσι και είναι λογικό. Τον μπαν τώρα τι να κάνεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα με τον μπαν. Δεν μπορείς να πάρεις παίχτες. Τα αφήνεις για το καλοκαίρι και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι. Αυτό όσον αφορά και το θέμα του Μέανδρου, έτσι που επιστρέφει. Να το σήμα. Έτσι που επιστρέφει κανονικά το σήμα του Μέανδρου. Να πούμε ότι ίσως έχουμε κάτι ακόμα μετά στη συνέχεια όσον αφορά το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Στο δικαιωματικό κομμάτι είπαμε έτσι αυτό. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνεις ότι μέχρι να κλείσει το θέμα της μεταβίβασης όλοι περιμένουν να δούμε τι θα πει και ο Γουλιέλμος. Εγώ έχω ξαναπεί σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες ποιο είναι το πλάνο του. Δηλαδή ότι παίρνω τις μετοχές και μετά ελάτε όλοι εδώ να δούμε ποιος μπορεί να βάλει λεφτά και να πάρει μετοχές. Έτσι αυτό όμως θέλει ένα χρόνο. Το θέμα είναι να κλείσει η χρονιά, να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την εγκυητική, δηλαδή να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί η εγκυητική θα μπει στο φετινό πρωτάθλημα. Θα την πατήσει, ας πούμε, εισαγωγικά ο Άρης, αν γίνει κάτι. Να τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα και το καλοκαίρι να έχουν το χρόνο από νωρίς όμως, δεν μπορεί να το πας μέχρι Αύγουστο, να έχουν το χρόνο σιγά σιγά να λύσουν ένα-ένα τα θέματα και να προχωράνε. Έτσι. Λοιπόν, και το θέμα του Μπέλο στο αγωνιστικό είναι το σημαντικό. Ο Μπέλο προπονήθηκε. Είναι αφίβολος με την Κίμη. Εντάξει, είπαμε το έτσι πως είναι το πρόγραμμα να το δεις. Τώρα την άλλη αγωνιστική παίζουν Κόρυβος Λάρισα, Τρίκαλα Πανιώνιος και Άρης Κίμη. Είναι σφαγή την άλλη. Έτσι, αν εξαιρέσει τον Πανιώνιο που εγώ θεωρώ θα κερδίσει εύκολα τα Τρίκαλα, τα οποία είναι εντάξει, σε τραγική κατάσταση. Επίσης το παιχνίδι μαζί με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αυτά τα τρία μάτια είναι τα μάτια φωτιά τη αγωνιστική. Που υπάρχει ενδιαφέρον και από τους δύο. Έτσι. Μπορεί να μπερδέψει τα πράγματα. Να μπερδέψει. Το να κερδίσει ο Κόρυβος στο Φάρο. Αν ο Φάρος κερδίσει μες τον Κόρυβο, νομίζω ότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Εκεί τελειώνει νομίζω. Ναι. Εντάξει, άμα χάσει και αυτό το παιχνίδι, ο Κόρυβος νομίζω τελειώσει. Δεν προλαβαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φτάσαμε 9 και 5. Πάμε στο διάλειμμα. Πρώτη ώρα μαζί μας φυσικά ήταν το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο της πόλης, στη Γεωργίου Σταύρου 5. 23-10-282-700 για να κλείσετε το ραντεβού σας και να φτιάξετε το μαλλί σας όπως θέλετε εσείς και φυσικά με τις προτάσεις και του Γιώργου Μάσκα και του επιτελείου του. Πρώτη ώρα μαζί μας και η Ότο Κλίν Παντελίδης στη Γρηγορίου Λαμπράκη 100, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ, πρατήριο, BP, πλήσιμο αυτοκινήτου, γυάλισμα, όλα είναι στην Ότο Κλίν Παντελίδης 23-10-938-875 και ο Δόξας με την τεράστια ποικιλία σε μπαχαρικά, σε βότανα, σε τσάι, σε χαμομήλι, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε στο κομμάτι των μπαχαρικών και των βοτάνων είναι στον Δόξα στην Ολυμπίου Διαμαντή 21, 23, 10, 5, 56, 46 και στον doxaspavlaspices.gr.
Επιστρέφοντας, θα πούμε λίγο και για ΠΑΟΚ, θα δούμε τι έγινε και Α2. Θα έχουμε και λίγο εικόνα από Basketball Champions League που ξεκινάνε οι Revans. Θα δούμε τι γίνεται και με NBA που πλησιάζουμε στο τέλος. Έτσι δεν είναι. Πάμε για playoff. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Basket City, Libero 107 και 4. Χθες είχαμε αναφερθεί εδώ στο θέμα με του Πανιωνίου με τον Λαύρη και είχα πει ότι πρέπει και πέρα από την έρευνα που να γίνει για το θέμα αυτό. Και η Λίγκα θεωρώ ότι πρέπει να πάρει και μια στάση και μια δήλωση και μια ανακοίνωση, αν θέλει, για το θέμα. Γιατί θεωρώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα η καταγγελία του Λαυρίου. Βέβαια, το Πανιώνιος, να πούμε, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές. Έτσι. Mm-hmm. Για τα όσα γίνανε στο παιχνίδι με το Λαύριο. Βασικά, παίρνει μια προειδοποίηση για βιαστικό σύνθημα και πρόστιμο 1.300 ευρώ. Και για επεισόδια μέσα στο γήπεδο από και έξω τον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά την έναρξη του αγώνα. Τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές, καθότι ήταν υπότροπος. Και 3.000 πρόστιμο. Έτσι, αλλά θεωρώ ότι. Εντάξει, ίσως να είναι και ελαφριά ποινή. Εδώ μιλάμε για τραμπουκισμό. Το Λαύριο κατήγγειλε τραμπουκισμό. Έτσι. Δεν μιλάμε απλά για επεισόδια. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια κίνηση επηρεασμού αποτελέσματος. Έτσι, το επεισόδιο είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Εντάξει. Ένας θερμοκέφαλος. Εδώ μιλάμε για επηρεασμό αποτελέσματος. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια. Εντάξει, η τιμωρία του Πανιωνίου είναι σε πρώτη φάση δύο αγωνιστικές. Να δούμε αν θα μείνει. Προφανώς και ο Πανιωνίος θα κάνει κάποια. Εντάξει, θα κάνει έβεσα. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή. Και ναι. Θεωρώ ότι ίσως. Εντάξει, έπρεπε να δούμε λίγο και το γράμμα του νου με 100%. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα από το απλά επεισόδια. Γιατί εδώ το παρουσιάζουν σαν επεισόδια στα αποδυτήρια. Δεν έγιναν επεισόδια στα αποδυτήρια. Ναι. Υπάρχει σαφέστατα προσπάθεια επηρεασμού αποτελέσματος. Έτσι. Αυτό που καταγγείλει το Λαύριο αυτό είναι ουσιαστικά. Ότι πήγαν κάποιοι. Κύριοι λίγο εύσομοι και τους είπανε παιδιά μάγκες κοιτάξτε να δείτε και τα σχετικά. Και να πούμε ότι επιβλήθηκε μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό. Εδώ είναι θέμα φίλε μου Σταμάτη. Εδώ είναι θέμα, τι έγινε με την ΑΕΚ. Διάβασες πουθενά εσύ πολίτες, πουθενά, να έγινε πριν το παιχνίδι μάχη με τις αστυνομικές δυνάμεις έξω από το στάδιο Ρίζης και Φιλίας. Πού να το διαβάσεις φίλε, γιατί να το διαβάσεις. Ξαφνικά το μια... περιβάλλοντα χώρο. Ναι. Βεβαίως. Έγινε τελείως το πανηγύρι. Το διάβασες πουθενά. Όχι. Ούτε κι εγώ. Και ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι βλέπω ότι τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Και μαθαίνω. Θα γινόταν θέμα. Ναι, και μαθαίνω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Που δεν γράφτηκε πουθενά λέξη. Λέξη δεν γράφτηκε. Εντάξει, είναι περιβάλλοντα χώρο, λες ότι. Ξέρω εγώ. Να μην ήταν κανείς συνάδελφος. Να μην ακούστηκε. Να μην γράψει ούτε ένας κάτι ότι κάτι έγινε απ' έξω. Ναι. Ένταση για να γράψει. Για να τιμωρηθεί. Πρέπει να έγινε πολύ μεγάλη ιστορία και φυσικά. Φασάρια, για να γραφτεί. Προφανώς το έγραψε η αστυνομία. Έτσι, μα λογικά που έκθεσε η αστυνομία σε προέκυψε αυτή η τιμωρία. Εντάξει, παιδιά, τι να πούμε. Εντάξει, αυτό που είπε ο Νίκος είχε απόλυτο δίκιο. Δεν γράφτηκε πουθενά, τουλάχιστον δεν είδα κάτι εγώ. Γιατί εντάξει, τουλάχιστον μπασκετικά. Άντε να μην το δει την ώρα του αγώνα, να μην το δει λίγο μετά. Την επόμενη να το δει. Κάπου κάτι θα γραφόταν. Κάτι θα γραφεί. Έτσι. Ναι. Το να μην ούτε το δει πουθενά και αντιλαμβάνομαι ότι για να φάει μια αγωνιστική Ολυμπιακό πρέπει να γίνει και ψιλόργια. Βέβαια. Έτσι δηλαδή. Εντάξει, τι να πούμε. Δυστυχώς είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν ξεφύγει από θέματα διοντολογίας και οτιδήποτε. Εντάξει. Γίνεται ως πολιτική το θέμα, αλλά. Ναι, τώρα δηλαδή, τώρα αυτό. Έτσι. Να πω όχι να αποξευτιλίζει, αλλά φέρνει πρώτον των ευθυνών του όλου αυτού που ξέραν κάτι και δεν γράψαν. Ναι. Γιατί το κρύβεις. Μια αγωνιστική, πώς θα δικαιολογήσεις τώρα. Τη μία αγωνιστική στο ρεπορτάζ σου. Περίεργο, πολύ περίεργο. Λοιπόν, αυτά πάμε λίγο να δούμε. Να πούμε ότι η Στρασβούργο Άγκρη είναι στις 9.30. Ναι. Έτσι, παιχνίδι το οποίο η Μονακό πέρσι, χθες προκρίθηκε. Με ήττα. Είναι και τα σημερινά παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη, νομίζω. Να έχει ξεκινήσει το Μπαϊρότ Λούντβιγκμπουργκ και είναι στο 18-18 τέλος πρώτης περίοδου. Εντάξει, τώρα πάμε να παλέψει για το συν 9 το οποίο έχει πάρει στο ΆΚΑ, στον Νίκος Γκάλης. Πάει για το συν 9, θα το δούμε. Μετά τον τελικό κυπέλλου είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της ΆΚΑ σεζόν μέχρι τώρα. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, είχαμε αγωνιστεί στην Α2 σήμερα. 25η αγωνιστική. Ήρθε η πρώτη ήττα για το Περιστέρι. Αυτό είναι μπαμ. Και μάλιστα εντός έδρας. Νομίζω το Περιστέρι νικώντας σήμερα εξασφάλιζε και μαθηματικά την πρώτη θέση.
στο παιχνίδι με τον Χολαργό. Αλλά ο Χολαργός νίκησε με 78-82. Νομίζω την πέρασε λίγο και την κατάσταση με τον Ηρακλή αυτό το σκηνικό. Με την, ναι, με την νίκη του Χολαργού. Γιατί αν ο Χολαργός έχανε μετά και να παίξει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, θα είχε μία νίκη απόσταση. Οπότε μια νίκη του Ηρακλή ίσως είχε κάλυψη διαφορά. Μπορεί να τον έβαζε από κάτω και φυσικά να έχει το πλεονέκτημα τέλος πάντων στα play-off. Να πάει με ένα-ένα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να αλλάξει. Να σου πω την αλήθεια, αυτό το μεταφέρονται μεταξύ τους νίκες και προκύπτει ένας στην Α2, να σου πω τα αλήθεια, εμένα με μπερδεύει λίγο. Είναι λίγο, δεν, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ηρακλής την αρνητική ισοβαθμία που έχει, την έχει με την Πάτρα, που έχει δύο ήττες. Αυτή είναι, ναι, πολύ αρνητική ισοβαθμία. Ναι, παιδί μου, το όλο αυτό το format για να ανέβεις μου φαίνεται λίγο περίεργο, δηλαδή, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά θέλουν να δώσουν βάρος και στα παιχνίδια τα μεταξύ τους, αν και δεν θα έπρεπε αυτό, γιατί, ναι, από τη στιγμή που παίρνει μια θέση στο πρωτάθλημα, έτσι, παίρνει και το πλεονέκτημα έδρας. Τώρα τι, ναι, να μετράει τα μεταξύ παιδιά. Δηλαδή μετά τα μεταξύ παιδιά, και άμα δηλαδή δεν έχει πάρει τη θέση, τι γίνεται. Ναι. Και έχει καλύτερο συντελεστή. Έχω κερδίσει του τρει, ναι, και είναι όγδοο. Δηλαδή, Πάτρα τερματίζει πέμπτη, α πούμε, ο Ηρακλής, ναι, δεύτερο. Έχει Πάτρα 2-0. Δηλαδή προστεί το 2 τη δεύτερη θέση του Ηρακλή. Δεν μπορώ να καταλάβω πού βοηθάει, έτσι, όλο αυτό. Ναι, ακριβώς. Πού βοηθάει αυτό δηλαδή. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα για την Ομοσπονδία τώρα, Νικό. Τι να λέμε τώρα. Εδώ χθες διαβάσαμε πάλι την δικαίωση δικαστική των 4 διαιτητών. Ακόμα μία. Τι πια. Την 8η, την, ναι, 10η. Τη, δεν ξέρω τι άλλο. Ομοσπονδία είναι στην Καραγκοσμάρα, θα είπαμε αυτά. Ναι. Ομοσπονδία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι στην Κοσμάρα. Τώρα περιμένουμε πότε θα ξαναπαίξει εθνική, έτσι λίγο να βγούμε μπροστά πάλι στις κάμερες, να πάρουμε λίγο από πάνω. Αου-αου. Τα γνωστά, να γίνει καμιά δήλωση. Τώρα κάπου στα κοντά θα παιχτεί και το θέμα, ναι, του Κούμπο. Να κερδίσουμε τίποτα, καμιά Εστονία πάλι, αυτό το θηρίο και το άλλο θηρίο, τη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι. Και μετά να έχουμε το θέμα του Κούμπο πάλι όλο το καλοκαίρι, να φαγωθούμε τα θέματα του Κούμπο. Φταίνει μπαξ, η κακή μπαξ. Ξεχωρίζετε το Κούμπο. Η Ομοσπονδία να είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Mm-hmm. Να δούμε αν τελικά το θέμα. Ποτέ δεν βγήκε. Η Ομοσπονδία έχει τα λεφτά να πληρώσει την ασφάλεια του Κούμπο. Γιατί όλοι οι παίκτες του NBA ασφαλίζονται. Όλοι. Και τα νούμερα είναι μεγάλα, δεν είναι μικρά. Έτσι. Το όχι αυτό η Ομοσπονδία να το δώσει. Να ασφαλίσει τον Κούμπο σε περίπτωση που τραυματιστεί. Είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά γενικά, εντάξει, τώρα η Ομοσπονδία πάμε στο μπάσκετ. Να πω για χιλιοστή φορά ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Να το πω εγώ δεν τα ακούσω. Ο Βασιλακόπουλος, συγγνώμη, βγαίνει με 80 και 90%. Πού να αλλάξει αυτό, Νίκο. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω, αυτό το φορμάτ, τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω μπερδεύει περισσότερο. Νομίζω μπερδεύει περισσότερο παρά βοηθάει την όλη διαδικασία. Τέλος πάντων. Τραγικό είναι το φορμάτ. Βγαίνει δεύτερο. Βγαίνει δεύτερο, έχει το πλεονέκτημα έδρα. Ναι. Αυτά τα play-off ήσχαν και παλιά στην Ελλάδα, νομίζω, στο πρωτάθλημα τότε τη Α Εθνική. Έτσι, πολύ παλιά, νομίζω ότι υπήρχαν για πολύ λίγο. Δεν νομίζω ότι κρατώνταν τα. Και πάλι και εκείνο το φόρματ δεν ήταν καλό. Mm-hmm. Δεν ήταν καλό. Έτσι. Λοιπόν, ο Χολαργός νίκησε 78-82 στο Περιστέρι. Οπότε μεταφέρεται για την επόμενη αγωνιστική η μαθηματική πρωτιά για το Περιστέρι στον Χολαργό, στον οποίο παίζει ο Τόλης Κουτρούλιας, όπως έχεις πει. Αδυναμία. Αδυναμία, φίλε. Ο οποίος ανεβάζει ομάδες, όπως έχεις πει. Ο Καρμαλών των Φτωχών, το έχω, ναι, ξαναπεί. Λοιπόν. Ο Τόλης Κουτρούλιας είναι, αν θες να ανέβεις στην Α2, να ανέβεις ή να κάνεις μια καλή, δηλαδή έχεις στόχους ψηλούς, παίρνεις Τόλη Κουτρούλια. Double-double. Ο Τσάμις παίζει και είχε 18 πόντους. Ο Ηρακλής νίκησε τον Δούκα με 91-82, με τον Κακαρούδη να είναι από το σκόρερ έχοντας 27. Πόντους. Νίκησε επίσης και ο Απόλλων Πάτρας, που ήταν επίσης το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα με τον Παπάγου, νίκησε με 75-77. Τώρα στα άλλα παιχνίδια, η ΑΕΛ Άρισσας νίκησε 93-91 τον Εθνικό. Εδώ βέβαια έχει θέμα, ο Εθνικός καταγγέλει επίθεση, έτσι. Ναι, της Λάρισσας, το έχει πάρει το μάτι μου. Εδώ μάλιστα, να πούμε ότι ο Εθνικός καταγγέλει επίθεση της Λάρισσας οπαδών. Να το βρω λίγο το θέμα, γιατί νομίζω και εδώ είναι σημαντικό να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το θέμα, γιατί τελευταία συχνά βλέπουμε πολλοί ιστορίες με αποδυτήρια του και τέτοια. Καταγγέλλει επίδυση στα αποδυτήρια και τραυματισμό του γυμναστή του, η ομάδα του Εθνικού. Ναι. Έτσι.
Πώς το λένε οι Αμερικανοί, when the game gets tough, the tough gets going, κάπως έτσι. Έτσι πάει και το... Υπάρχει φωτογραφία. Α, έχει φωτογραφία. Έχει φωτογραφία, έχει ανέβει στο Εθνικό Σπύρος BC. Με λεζάντα εισβολή οπαδών της ΑΕΛ στα αποδυτήρια της ομάδας μας, με επίθεση κατά των παιχτών, τραυματισμού του γυμναστή μας στο κεφάλι, απορρίψει κάδου σκουπιδιών και όλα αυτά με την αγγίση της αστυνομίας. Και έχει μια φωτογραφία που είναι στα αποδυτήρια κλεισμένη ουσιαστικά υπέρ του Εθνικού. Έτσι δηλαδή. Μάλιστα. Ωραία, το αναφέρουμε και αυτό. Παλεύει βέβαια, νομίζω για την παραμονή, πολύ δύσκολη παραμονή η ιστορία παραμονής. Νομίζω είναι και λίγο πίσω, αλλά εκτός και αν το έχουμε χάσει εμείς, θα δούμε λίγο για την βαθμολογία, η οποία φυσικά δεν είναι ενημερωμένη στο site της ΕΟΚ, εντάξει, δεν το περιμένουμε τόσο γρήγορα να είναι ενημερωμένη. Μα παιδιά, έχουμε μέρες. Okay. Λοιπόν, στα άλλα αποτελέσματα, η Δόξα Λευκάδας νίκησε με 81-85 στην έδρα του Αμαρουσίου. Αρκαδικός στην παράταση 83-82 το ψυχικό, ο Ερμής Αγιάς Νέστορας Κόμματος 68-63 τον Αμίντα και η Καρδίτσα Καστοριά 73-67. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της Α2. Κάτσε να δω μήπως και έχει ενημερωθεί η βαθμολογία. Εγώ τη βαθμολογία. Έλα ρε φίλε, από το SDNA. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι στην κορυφή είναι το Περιστέρι με 49 βαθμούς, 24-1. Δεύτερη θέση για το Χολαργό με 46, Ηρακλής 44, Πάτρα 42, Καστοριά 40. Δηλαδή, οπότε τώρα, αυτή τη στιγμή στα play-off ποιοι είναι? Χολαργός, Καστοριά και Ηρακλής Πάτρα. Μάλιστα. Τα ζευγάρια. Και ο Ηρακλής, δηλαδή, αν κερδίσει. Αν χάσει ένα παιχνίδι την Πάτρα, γεια σας. Πρέπει να φτάσουν τις τρεις νίκες, δηλαδή στα μεταξύ τους παιχνίδια σε κανονική περίοδο και play-off. Ωραία. Ο Ηρακλής ως τρίτος, εγώ σου λέω, τερματίζει. Παίζει με τον Απόλλωνα Πάτρα στο τέταρτο και ο Χολαργός παίζει με τον πέμπτο. Ναι. Μάλιστα. Έτσι, στην έκτη θέση είναι ο Αμίντας με 39, Εθνικός 38, Δόξα Λευκάδας 38, Ψυχικό 37, Παπάγου 35, Μαρούς 34, Ερμής Αγιάς 34 με ένα μηδενισμό, Καρδίτσα 34, Αρκαδικός 32, Δούκας 28, Λάρισα 28. Τώρα, Λάρισα εδώ από ό,τι βλέπω και ο Δούκας, δεν ξέρω πόσοι μπορεί να πέφτουν, αλλά πρέπει να αποχαιρετάνε, από την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα η βαθμολογία, έτσι που στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τώρα είπες για κόμματο, 12 πόντους είχε ο Νέστορας με 7 assist. Έτσι. Μάλιστα. Χαλαρός, εντάξει. Έτσι, αυτό όσον αφορά τη βαθμολογία της Α2 κατηγορίας, όπου είπαμε ότι ουσιαστικά εντάξει, τώρα το Περιστέρι θέλει μια νίκη για να και μαθηματικά να πάρει τον τίτλο. Για να επιστρέψει. Να δούμε. Τώρα εδώ βέβαια στο Περιστέρι είναι και θέμα αυτό, έτσι. Τι? Πρέπει να γίνει ΚΑΕ. Νομίζω ότι έχουν τρέξει αυτές τις διαδικασίες. Τα έχουν τρέξει, έχουν σβήσει τα χρέη, γιατί πολλά χρέη το Περιστέρι. Νομίζω ότι είναι γενικά έτοιμοι να παίξουν Α1. Και γι' αυτό και... Πρέπει να το δει λίγο αυτό το θέμα, για να μην έχουμε τα φετινά. Γιατί δεν ξέρω ακόμα ο Πανιώνιος έγινε ΚΑΕ. Δεν νομίζω να έχει γίνει ο Πανιώνιος 100%. Δεν έχει πολύ καιρό που κάπου υπήρχε μια ανακοίνωση ότι τρέξαν οι διαδικασίες. Ναι, τρέξαν οι διαδικασίες στην έννοια του πρωτάθλημα όμως. Για το Φάρο δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και ο Βάρος, με ναι. Το Φάρο δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τρέξανε την καθίστηση στη Ρώνη το πρωτάθλημα όμως. Ναι. Έτσι, ο Ηρακλής, εντάξει, ξέρουμε, το είπαμε και χθες, ότι έγινε ΚΑΕ Ηρακλής, χάρη στον κύριο Δρακόπουλο. Πραγματικά νομίζω ότι ο Ηρακλής βγήκε ένα πολύ καλό παράγοντα, αλλά σε λάθος εποχή. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα παρά τις αποτυχίες και τις πίκρες, έτσι, τις αποτυχίες της ανόδου, κατάφερε να αποπληρώσει πολύ μεγάλο κομμάτι των χρεών. Που είχε ήταν διακανονισμένα, τα είχε διακανονίσει. Έτσι και να κάνει ο Ηρακλής με ΚΑΕ να είναι έτοιμος, εφόσον ανέβει, να είναι έτοιμος κατευθείαν να παίξει. Έτσι. Και νομίζω ότι ο Ισακία πρέπει να τα δει τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά το πρωτάθλημα και πιο καλά, για να μην έχουμε πράγματα όπως με το Τρίκαλα που δεν ξέρουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Από πέρσι συζητιόταν αυτό με τα Τρίκαλα το θέμα. Δηλαδή ψαχτείτε λίγο. Και ο Γυμναστικός, να σου πω κάτι. Αυτό που είχε ο Μακάριος στην εκπομπή, άμα δεν ερχόταν ο κ. Μπούμπουρας που έδωσε λεφτά. Δεν ξέρω αν θα. Ο Γυμναστικός δεν τελείωνε. Δηλαδή το ξέρει όλη η πιάτσα και δεν το ξέρει τι ο πρόεδρος είχε. Να βάλει κάποια στοιχεία παραπάνω να ζητήσει για να πει ρε φίλε, εσύ δεν θα τη βγάλει τη χρονιά, α πούμε. Α βάλω τον Ηρακλή που θα τη βγάλει. Πρέπει να το δει, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια γεγονότα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ξεκίνησε και το Strasbourg AEK. Το Bayreuth Ludwigsburg είναι στο 24-25 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Τζάμπολ έχουμε και στο τρίτο παιχνίδι που είναι το Μούρθια Καρσίγκα. 3-4 είναι το σκορ στο Strasbourg. Το παιχνίδι που ξεκίνησε πριν 2 λεπτά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας
Να πούμε και πέντε πραγματάκια για ΠΑΟΚ και για το χθεσινό φιλικό. Αν νόμιζε, είπε ΠΑΟΚ. Τόσο όχι, 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 δεν ανέφερα, θα πούμε προ το τέλο. Εντάξει, να πούμε και NBA. Mm-hmm. Τι είχαμε χθε, γιατί είχε πολλά παιχνίδια και πάμε και εκεί στο φινάλ να δούμε τι γίνεται. Γίνεται ένα χαμό. Έτσι, επίση μαζί μα, να πούμε εδώ και 40 χρόνια βέβαια στην Θεσσαλονίκη, εταιρεία Δόξα με εκλεκτά προϊόντα για τα πιάτα και την κουζίνα έτσι, γενικά όλων εδώ των Θεσσαλονικιών. Για όσοι αγαπούν τη μαγειρική λοιπόν. Πιπεριά, κουρκουμάς, κανάλα και ηλάνες, αλάτια μαλαΐων, αποξεραμένα λαχανικά, ελαία βοτάνο, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλι, λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, έτσι και βότανα φυσικά για δυνάτισμα, πίεση, χοληστερίνη, πράγματα πολύ σημαντικά. Ο Λιμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2-3-15-56-46 και στο δόξας pavlaspices.gr με λατινικούς φυσικά χαρακτήρες. Ότο Κλίν Παντελίδης, οτιδήποτε θέλετε για αυτοκίνητο, μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ, πλήσιμο και βιολογικό καθαρισμό, πάτε εκεί με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Επίσης στη Ριούλα Μπράκη 100 να μπω στην Ανοτούμπα και πρατήριο BP για τους πελάτες για τη διευκόλυνση των πελατών. Τηλέφωνο 2-3-10-9-38-8-75. Και αν έχετε κανονίσει κάτι, έτσι, μια εξαιρετική βραδιά, μια ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή σας, έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι, όταν λέω ιδιαίτερη ημέρα, καταλαβαίνεις. Έτσι, γάμους, αραβώνεις, ναι, σχετικά. Ναι. Θέλετε να είστε όμορφοι, όμορφες, που θα πάτε γύρω μας σε εξής σαλόν για να σας ομορφύνει και να σας προτείνει κάποια πράγματα όσον αφορά κάποιες λύσεις, κάποιες προτάσεις για τα μαλλιά σας με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σας. Έτσι, το επιτελείο του κορυφαίου και ο ίδιος. Στου κορυφαίου του είδους. Γύρω μας σε χέρι σαλόν, λοιπόν, Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο της πόλης, τηλέφωνο 2-3-10-282-700. Follow. Facebook και Instagram μπορείτε να κάνετε. George Maskas, Hair Salon, λατινικά βέβαια όλα. Και εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πάντα όσον αφορά το Γιώργο Μάσκα, το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ να μας ενημερώσει ο Νίκος και για την επόμενη μέρα το φιλικό. Και θα πούμε και για NBA που εκεί πάμε προς το τέλος. 4-5 παιχνίδια έχουν μείνει. Χθες καλή ήταν η κόντρα του Westbrook. Έτσι είδα λίγο κάποιες φάσεις. Ο ένας με τον άλλον πάλι το είχαν. Ο ένας με τον άλλον και άλλοι της Οκλαχώμα όταν 9 στα 35 ναι. Ο Τζόρτζ με τον Άντων. Ναι. Ρε παιδιά, δηλαδή γι' αυτό σας φέρανε. Βάλτε είχαν και τίποτα. Το θεματάκι τους πάλι. Ναι. Δύο. Βάλτε λοιπόν. Και τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μέχρι και τις 10.11.18 προηγείται η ΑΕΚ που έχει μπει καλά στο πρώτο δεκάλεπτο στην έδρα της Στρασμπούρ. 34-39 είναι το Bayreuth Ludwigsburg. Δεν έχω εικόνα από το Μούρθια Καρσίγιακα για να δώσουμε λίγο εκεί σκορ. Πάντως η ΑΕΚ έχει μπει αρκετά καλά. Το Μούρθια Καρσίγιακα δεν βλέπω προς το παρόν κάτι εδώ. Θα το δούμε βαλού. Λοιπόν, μπαίνω στο τελευταίο κομμάτι. Χθες αυτή την ώρα ήταν το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Σέρβη και τη Μέγκα Μπέμαξ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος συνέχισε σήμερα με προπόνηση. Δεν θα έχει μεγάλο διάστημα τώρα με ξεκούραση μέσα στο Πάσχα, γιατί έχει και το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα. Ένα με τον Μαργαρίτη, χθες το λέγαμε και την ώρα του αγώνα. Ο Μαργαρίτης ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο, το οποίο γενικά είναι το προβληματικό, να το πω έτσι, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε εξετάσεις σήμερα, μια κάκωση έδειξαν αυτές. Θα δοκιμάσει το μεγάλο Σάββατο να μπει. Ένα θέμα προέκυψε και με τον Δημήτρη Κατσίβελο, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο μετακάρπιο και το δικό του θέμα θα ξεκαθαρίσει το μεγάλο Σάββατο, θα προσπαθήσει να μπει με την ομάδα, οπότε και οι δύο και σήμερα το μικρό πρόγραμμα και τις δύο επόμενες ημέρες. Ένα θέμα έχει και ο Ζάρας, κάποιες ενοχλήσεις έτσι στο προσαγωγό, θέμα το οποίο γενικά τον ταλαιπωρεί κατά καιρούς τον Ζάρα. Αυτά είναι τα με τενοντίδα, μάλλον συγγνώμη, δικό μου το λάθος, μια τενοντίδα. Ο Ζάρας, ο οποίος και αυτός έχει ταλαιπωρηθεί έτσι, κατά καιρούς ταλαιπωρείται με διάφορους μικροτραυματισμούς που λίγο τον πάνε πίσω. Όσον αφορά το χθεσινό φιλικό, δεν είδαμε πολλά καινούργια πράγματα, δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν πάλι μια καλή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά. Είχε άλλους πρωταγωνιστές για μένα, κάτι που παίζει το ρόλο του. Μοιράστηκε λίγο παραπάνω χρόνος σε παίχτες, δηλαδή ο Γκώστας έμεινε στο παρκέ 10 λεπτά. Έπαιξε περισσότερα και ο Κόνιαρης, ο Χαραλαμπόπουλος. Γενικά
μοιράστηκε διαφορετικά ο χρόνος σε σχέση με το πώς μοιράζεται σε κάποια παιχνίδια. Όχι ότι γενικά στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, υπάρχουν παίχτες που παίζουν συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό βγαίνει ανάλογα με τα παιχνίδια και γενικά είναι μια ομάδα που όντως κατά καιρούς έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ήταν μια ακόμα καλή εμφάνιση. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι καλά αυτόν τον καιρό. Νομίζω ότι η διακοπή, έστω και μικρή, μπορεί να τον πάει λίγο πίσω. Γιατί είναι πραγματικά καλά, έχει σημεία, έχει χρονικά διαστήματα στο παιχνίδι του που παίζει καλό μπάσκετ. Προφανώς και το momentum του έχει αλλάξει μετά από εκείνη την νίκη με τον Άρη στο Παλέ. Και παίζει καλύτερα, παίζει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Βγάζει ελεύθερα σουτ και τα βάζει. Όταν λέω βγάζει, εννοώ μέσα από την κυκλοφορία του βρίσκει ελεύθερα τρίποντα. Και οι περισσότεροι παίχτες του έχουν αυτοπεποίθηση για να τα βάλουν. Γενικά είναι σε μια καλή κατάσταση. Έρχεται τώρα λίγο αυτή η διακοπή που μπορεί να τον πάει λίγο πίσω όσον αφορά ρυθμό. Αλλά σίγουρα πηγαίνει, θα πάει να παίξει με την ΑΕΚ την Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Όντας καλά, όντας έτοιμος, όντας σε καλή κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν τώρα τραυματισμοί που αναφέρουμε, που παίζουν και αυτοί το ρόλο τους. Αλλά και πάλι θα δούμε κατά πόσο μπορεί να είναι κάτι το σοβαρό. Κάτι άλλο από τα του ΠΑΟΚ δεν προκύπτει. Έτσι. Έχει προπονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Από ό,τι καταλαβαίνω, το μεγάλο Σάββατο θα γίνει μια προπόνηση νωρίς και μετά την Κυριακή του Πάσχα θα πάει λίγο πιο αργά. Οπότε ρεπό δεν βλέπω στο προσκήνιο. Άντε, ίσως να υπάρχει τη Μεγάλη Παρασκευή τίποτα, αλλά και πάλι δεν. Καλά, Κυριακή του Πάσχα αυτά δεν τα έχει τίποτα. Μπα, δεν το βλέπω. Η ενημέρωση που έχουν η Κυριακή του Πάσχα απόγευμα προπόνηση. Κάτι τέτοιο έχω. Δεν θα ψήσουν τίποτα. Πω, τυχεροί είμαστε. Εμείς δημοσιογράφοι. Ναι. Λοιπόν, αυτά μετά του ΠΑΟΚ σε γενικές γραμμές, που ξαναλέω είναι σε καλή κατάσταση. Θα δούμε λίγο τι έχει γίνει τώρα με τους τραυματισμούς, με τους τρεις που έχουν κάποια θεματάκια. Εντάξει, θα μείνουν έξω από κάποιες προπονήσεις. Αλλά ξαναλέω ότι είναι καλά. Είναι καλά η ομάδα και καλύτερα παίζει και περισσότερους παίχτες βάζει και περισσότερες επιλογές βρίσκει και καλά τα πηγαίνει. Λοιπόν, 16-20 είναι το σκορ στο Στρασβούργο, στο τέλος της πρώτης περίοδου. 20 δευτερόλεπτα έχει και μια επίθεση ακόμα. Ο Χάντερ είναι αυτός που έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για την ΑΕΚ. Έχει 8 πόντους. 16-20 λοιπόν είναι το σκορ εκεί. Να δούμε λίγο τι έγινε NBA, φίλε μου. Ναι, κάνουμε μια. Να δούμε λίγο βασικά. Έχουν ξεκαθαρίσει οι περισσότερες θέσεις στα play-off. Δεν άκουσε κουμπί. Χθες τα έλεγα. Χθες, ρε φίλε, δεν γινότανε. Χθες τι να κάνω. Εντάξει. Φιλέ, ίντερνετ, ρέντιο, κάθε εσύ ακούς. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, οι περισσότερες θέσεις, ναι. Δηλαδή, έχουν βγει 8, εντάξει, να το λέω, έχουν βγει εδώ και καιρό οι 8 που θα παίξουν στα play-off. Σχεδόν οι περισσότερες θέσεις έχουν, μπορούν να πω, ξεκαθαρίσει. Το μεγάλο θέμα είναι στη Δύση, όπου εκεί ακόμα έχουμε 10 να παλεύουν. Έτσι, οι 3-4 πρώτοι έχουν ξεχωρίσει. Από εκεί πέρα, οι υπόλοιποι είναι αγώνας με αγώνα. Τι θα γίνει και πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Έτσι, να πούμε λίγο τα χθεσινά αποτελέσματα, χθεσινά βραδινά, τα οποία είχαμε. Λοιπόν, χθες είχε πάρα πολλά παιχνίδια, εντωμεταξύ. Λοιπόν, Cleveland Toronto στο Derby 112-106. Έτσι, το Cleveland, το οποίο κέρδισε σε ένα τύπο Derby το Toronto, γιατί το Toronto είναι πρώτο. Θεωρητικά οι Celtics έχουν κάποιες ελπίδες από τη στιγμή που χάσαν χθες από το Μιλγόκι του Γιάννη Αντετοκούμπο με 106-102. Έχουν και πολλές αποσύσεις Celtics το τελευταίο καιρό. Δεν παίζει και ο Λάουρη. Ναι. Δηλαδή οι Celtics που κερδίζαν χθες είχαν το Toronto, θα το είχαν στη μία νίκη. Κατάλαβες. Θεωρητικά θα είχαν ελπίδες για την πρώτη θέση. Τώρα που χάσανε, μια από τα ίδια. Έτσι, να πούμε ότι η Βοστόνη 24 πόντους είχε ο Τζάλεν Μπράουν πρώτο σκόρερ. Από το Μιλγόκι ο Γιάννης Αντετοκούμπο φυσικά με 29 πόντους, 11 ριμπάμ παρακαλώ, το πρώτο σκόρερ, 20 πόντους για τον Κρις Μίτλετον. Στο Τορόντο, Cleveland, μεγάλο παιχνίδι και εδώ. Ο Ντερόζαν είχε 19 πόντους, 17 για τον Βαλαντσιούνας. Από την άλλη πλευρά, στους 27 ο LeBron James, ο οποίος είδε ότι πέρασε και πρώτο σκόρερ ο LeBron James. Πέρασε το Harden μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σε άλλα παιχνίδια τα πήγαμε χθες το βράδυ. Φιλαδέλφια Μπρούκλιν 121-95. Φιλαδέλφια εκεί το βιολί της κερδίζει συνέχεια. Νομίζω έχει χάσει τις 11 σερί νίκες.
Μαϊάμι Ατλάντα 198, πιο αδιάφορο παιχνίδι, δηλαδή θα είχε παρακάτω κανένα διάφορο, αλλά πιστεύω ήταν πολύ αδιάφορο παιχνίδι αυτό. Το πιο αδιάφορο σου παιχνίδι ήταν το επόμενο, Νέα Υόρκη Ορλάντο 73-97, δηλαδή όποιος πήγε είναι ήρωας, πραγματικά, όποιος πήγε είναι ήρωας. Σικάγο Σάρλοτ 120-114, εδώ ήταν για τη Σάρλοτ, εντάξει δεν ελπίζει, αλλά Χιούστον Ουάσιγκτον 120-104, για το Χιούστον που έχει το κορυφαίο ρεκόρ στο NBA. Μιλουόκι Βοστόνη είπαμε 106-102. Οκλαχώμα Golden State Warriors στο Derby 107-111, νίκη για τον Golden State. Έτσι που νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο νίκη ψυχολογίας εν ώψη των playoff. 34 ο Durant, 44 ο Westbrook. Εντάξει, πάρτι των δύο. Ο Κάρι Dallas δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Νομίζω και ο Γκοντάλα είναι εκτός και ο το Livingston είναι εκτός. Έχει επιστρέψει ο τέτοιος όμως, έλα, ο Thompson. Έχει πολλά θέματα το Golden State. Λογικά μέχρι μέσα στο επόμενο, στον πρώτο γύρο θα επιστρέψουν όλοι. Ναι, ναι. Dallas Portland 115-109. Είτε για το Portland που δεν καίγεται ιδιαίτερα, έχει περάσει και αυτό. Στα playoff Denver Indiana 107-104. Είχε ένα θέμα με τον Lillard το Portland από ό,τι διάβαζα. Με έναν τραυματισμό που τους έχει ανησυχήσει. Εντάξει, ναι, γιατί δείχνουν πολύ καλά στοιχεία φέτος και εντάξει, θεωρητικά ελπίζουν. Mm-hmm. Utah Los Angeles Lakers 117-110. Phoenix Sacramento 97-94. Και Los Angeles Clippers San Antonio 113-110. Clippers που ελπίζουν ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο βαθμολογία. Λίγο πριν πάμε και στο κλείσιμο της εκπομπής. Η νίκη αυτή των Clippers είναι σημαντική γιατί τους κρατάει ζωντανούς. Να πούμε λίγο, θα ξεκινήσουμε στην Ανατολή. Στην Ανατολή ουσιαστικά μία ομάδα ακόμα μένει να προκριθεί και μαθηματικά έχουν προκριθεί 7. Έτσι. Και ουσιαστικά τώρα, θεωρητικά πάντα, το Milwaukee με τον Denver είναι ομάδες οι οποίες το Milwaukee είναι 8ο, τον Denver 9ο. Το Detroit, συγγνώμη, 9ο. Λοιπόν, πρώτο το Toronto 55-22, Βοστόνη 53-24, Cleveland 48-30, Φιλαδέλφια 47-30, εδώ γίνεται μάγια για την τρίτη θέση. Έτσι. Η Φιλαδέλφια έχει κάνει ένα σερί 11-0, παρακαλώ, νικών. Mm-hmm. Η Indiana 46-32, εδώ δεν υπάρχει θέμα, η Indiana είναι πέμπτη. Μαϊάμι 42-36, Ουάστρικο 42-36, Μιλγόκι 42-36, αλλά το Μιλγόκι μαθηματικά δεν έχει προκριθεί. Προφανώς γιατί χάνει την ισοβαθμία με το Detroit. Το Detroit είναι 9 με 37-40, δηλαδή είναι 5 νίκες πίσω. Απομένουν. Πόσα μάτς? Απομένουν. Το Detroit έχει 5, το Μιλγόκι 4. Εντάξει, πρέπει να γίνει θαύμα. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει το Detroit και τα 5 και να χάσει το Μιλγόκι τα 4. Έτσι. Εδώ τελείωσε η ιστορία. Χειρότερο ρεκόρ μέχρι στιγμής η Ατλάντα με 22-56. Πάμε Δύση. Καλύτερο ρεκόρ στο NBA το Houston με 63-15. Δεύτερο με άνετα το Golden State με 57-21. Το Portland είναι τρίτο με 48-30. Έτσι έχει κατοχυρώσει και την τρίτη θέση και το Portland. Η Utah 45-33. San Antonio 45-33 στο 4-5. Στο 6 είναι ο Oklahoma 45-34. Minnesota στο 7 44-34. Νέα Ορλεάνη στο 8, 43-34. Και έχουμε επίσης Denver 43-35, Clippers 42-36. Εδώ γίνεται, όπως κάθε χρόνο βέβαια, ο κακός χαμός. Έτσι γιατί οι Clippers μειώσαν τη διαφορά και έχουμε θέμα. Έχουμε ακόμα 4 παιχνίδια. Από ό,τι βλέπω 4 παιχνίδια έχουν οι Clippers στο Denver. Η Minnesota... Η Οκλαχώμα έχει 3 παιχνίδια, γιατί έχει 79 παιχνίδια. Η Νέα Ορλεάνη έχει 77 παιχνίδια, έχει 5 παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ. Οπότε είναι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα δούμε. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή, Νίκο, θα είμαστε καρφωμένοι τελευταία αγωνιστική, θα δούμε ποιος θα περάσει. Έτσι. Σε αυτή την κατηγορία. Εδώ, στο 20-59, τελευταίο χειρότερο ρεκόρ για τους Phoenix Suns. Αυτά με το NBA είπαμε ότι το ενδιαφέρον στη Δύση. Εκεί γίνεται πραγματικά μάχη για την είσοδο στα πλέον. Συγγνώμη. Στην Ανατολή έχει τελειώσει το θέμα. Εντάξει, το Μιλγόκι δεν νομίζω το να κάνει 4 συνεχόμενες ήττες και 5 νίκες στο Ντιτρόιτ. Εντάξει, έγινε αυτή η ανταλλαγή με τον Γκρίφιν, άλλαξε η ομάδα. Αλλά ήταν λίγο αργά προφανώς η ανταλλαγή με τον Γκρίφιν. Με τους Clippers. Θα δούμε, εντάξει. Έχει ακόμα ανοιχτά πράγματα με 3 παιχνίδια να απομένουν και τους περισσότερους, οπότε... Ναι, 3-4 παιχνίδια, εκεί βρισκόμαστε περίπου, έτσι να το πούμε αυτό. Οι πρώτες θέσεις ουσιαστικά έχουν κλειδώσει. Δηλαδή, το μόνο αν είχαμε, είπαμε ότι αν κέρδιζε χθες η Βοστόνη το Μιλγόκι,
θα πάλευε για πρωτιά Ανατολής. Και πάλι όμως νομίζω ότι ανήκω και πέρσι την πήραν την πρωτιά Ανατολής και χάσαν το υλικό από τους Cleveland. Ναι. Έτσι δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι όποιος δει τρόπο να αντισταθεί στους Cleveland στα playoff. Γιατί ο LeBron James πραγματικά σε λινιάζεται στα πλέον. Άμα βρει κάποιο. Απλά φέτος, ρε παιδί μου, αγωνιστικά οι Raptors είναι πραγματικά καλοί. Πιο καλοί φαίνονται. Ναι, είναι καλοί. Εμένα να σου πω κάτι πάλι δεν με γεμίζει αυτό το δίδυμο του All-Star που έχει. Δεν με πολύ γεμίζει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, οκ. Okay. Μπασχετικά πάντως και αγωνιστικά φέτος είναι πιο καλοί από πέρσι. Ναι, σίγουρα. Okay, πιστεύω τώρα... ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευνοήθηκαν από τον τραυματισμό του Haywood στη Βοστόνη και τον τελευταίο τραυματισμό του Kyle Irving. Για να κάνουν είτε στις Celtics για να βγουν μπροστά αυτοί. Και επίσης από αυτό όλο το ανακάτεμα του Cleveland, το οποίο Cleveland δεν μπορείς όμως να το υποτιμήσεις, έτσι. Δεν μπορείς να το υποτιμήσεις και να το βγάλεις εκτός ιστορίας και εκτός διεκδίκησης οτιδήποτε. Γιατί, όχι, γιατί έχει το LeBron, ο οποίος στα play-off χαζεύει εντελώς. Πάντως προχθές τώρα για να κλείσουμε έβλεπα, δεν θυμάμαι ποια εκπομπή, και είχε μια σύγκριση πάλι των δύο. Γιατί ο LeBron έκανε πάλι. Δεν θυμάμαι ποιο ρεκόρ του Τζόρνταν έσπασε πάλι. Και λέγανε παιδί μου ότι έτσι πως πάει η ιστορία του Λεμπρόν, που έχει άλλα 3-4 χρόνια μπροστά του, θα τα καταρρύψει σχεδόν όλα τα ρεκόρ του Τζόρνταν. Και έλεγε, δεν θυμάμαι ποιο, και έλεγε ότι ό,τι και να λέμε για τα ρεκόρ και τους αριθμούς, ο άλλος λέει δεν έχει χάσει ποτέ σε τελικούς. Έχει 6-6. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο Λεμπρόν, δεν πρόκειται να το φτάσει ποτέ. Δηλαδή, πρέπει ο Κάρι, ας πούμε. Ναι. Να κάνει, όχι ο Κάρι έχει χάσει και ο Κάρι, έχει χάσει τελικό. Για να κάνει το 6-6, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ό,τι και να συζητάς για τον Τζόρνταν, για τα στατιστικά και τον μπάσκετ, η ιστορία σταματάει εκεί. Έχει 6-6. Δεν έχει χάσει τελικό. Έτσι μπορώ να συγκρίσει αυτές που δεν μου άρεσαν. Εντάξει, ούτε εμένα μου αρέσουν. Έτσι, γιατί συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εποχές, διαφορετικό μπάσκετ. Άλλο το μπάσκετ που παίζονταν τότε επί Τζόρνταν, άλλο τώρα. Εντάξει, τότε, άμα ήσουν 2-20 υψηλό. Λευκός και Τσεκούρη έπαιζες. Τώρα δεν φτάνει αυτό πια. Έτσι, τώρα πρέπει να είναι αλλιώς. Τότε τους Ευρωπαίους έβλεπαν το κιάλι και τώρα το NBA με ξέρω εγώ 60-70 Ευρωπαίους. Τότε παίζανε 5-6. Τώρα έχει πολύ πράγμα. Εντάξει, έχει αλλάξει. Απλά λέμε τώρα γιατί πάντα θα υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, ξέρεις. Πάντα. Ποιος είναι καλύτερος πιανού. Εντάξει, δεν μπαίνει σε αυτή τη σύγκριση. Άλλο ο ένας, ο άλλος. Δηλαδή πέρα από αυτά που κάναν στο γήπεδο, έτσι, από θέμα ικανοτήτων και. Σωματικών προσόντων και μυαλού και ταλέντου. Έτσι έγινα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον τίτλο που έχει στο άθλημα. Ο Τζόρνταν, καλός ή κακός, ενώ έχει προηγηθεί η εποχή Magic και Bird, που άλλαξε κάπως τα δεδομένα στο NBA, γιατί έβαλε μέσα στη μέση την κόντρα Celtics Lakers. Έτσι. Χτιστήκαν πάνω και στο μύθο του Magic με τον Bird που ήταν, ας πούμε, στην κόντρα από το κολέγιο. Ο Τζόρνταν όμως θεωρώ ότι ανέβασε το NBA σε ένα άλλο επίπεδο, παγκόσμιο. Έτσι, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, για τους πολύ μοιημένους, ξέραμε και τον Μάτζικ και τον Μπέρτ. Και τον Τζόρνταν. Εντάξει, εγώ δεν χρειάστηκε να μάθω τον Τζόρνταν όταν πήρε το πρωτάθλημα. Τον ήξερα πιο νωρίς. Αλλά για την πλειοψηφία του κόσμου, τον Τζόρνταν έμαθε. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Ολοκληρώσαμε για τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχόμαστε καλό Πάσχα, δηλαδή. Καλό Πάσχα, ναι, αφού αύριο θα κάνουμε εκπομπή. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, καλή ανάση. Να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Το πρόγραμμα τώρα του Λίμπερο θα αλλάξει με βάση βέβαια και τις άγιες αυτές τις ημέρες. Έτσι, γιατί καταλαβαίνω καθένας δεν μπορεί να κάνει κάποιες ώρες συγκεκριμένες πρόγραμμα. Έτσι. Θα αλλάξει λίγο. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί σας για να κάνουμε εκπομπή. Εμείς θα πούμε τώρα από την άλλη εβδομάδα. Έτσι, κανονικά εδώ. Την Τρίτη και θα έχουμε και αγωνιστική δράση και θα μπούμε γρήγορα δηλαδή σε έντονους ρυθμούς. Να ευχηθούμε καλό Πάσχα, έτσι με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους, να περάσετε όσο μπορείτε πιο ωραία αυτές τις γιορτές, γιατί ουσιαστικά γιορτές είναι, έτσι. Πέρα από το θάνατο γιορτάζουμε την Ανάσταση. Και να φάτε τόσο όσο, ρε παιδί μου, δηλαδή ναι. Μην το ξεφθυλίσουμε αυτό. Για, εντάξει. Μην το ξεφθυλίσουμε, τίποτα. Να σε πω κάτι. Δεν χρειάζεται να βάζει πολύ για να περάσει καλά. Ναι, λίγο ψηματάκι, ναι, ναι. Τσιπουράκι. Ωραία. Καλή παρέα και όλα γίνονται. Και ένα σκύλο δίπλα. Έτσι να τσιμπολογάει και αυτό. Και όλα γίνονται, παιδιά. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν. Αυτά. Μένετε συντονισμένοι φυσικά στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Νίκος Παδόπουλος. Και... Ο Νίκος Παδόπουλος νομίζω ακολουθεί. Ο Νίκος Παδόπουλος και θα πω και κάτι για να το ανεβάσει ένα κραματικό. Ναι, θα πω και λίγο και εγώ να το. Αμάν, ωραία. Ωραία. Θα πω και λίγο και εγώ να τον κάνω λίγο παρέα. Να μιλήσει πρώτα με του ανταποκριτέ εκεί να τα πει.
Και θα μπω λίγο γιατί έχει τσουλού και είδε με την μπλούζα με την πουφάνη γύρω ήρθα. Έτσι είδε με την πουφάνη. Είδα με τον πουφάνη τη ομάδα που σήμερα θα κάνει ένα πολύ μεγάλο διπλό. Και δεν μιλάω ούτε για την Everpool ούτε για τη μικρή γειτονιά τη τέτοια. Καλά, αυτά μετά. Λοιπόν, θα τα πούμε με τον Παπαδόπουλο. Αυτά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.